Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Κυρία Βουλευτά της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιδήμαρχε Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Αντιπρόεδρε του ΠΑΚΠΟ, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή ομιλία που διοργανώνεται από το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ιγουμενίτσας και το Ινστιτούτο Διατροφικών Μελετών και Ερευνών. Το θέμα μας αφορά ένα πρόβλημα της εποχής μας, τις διατροφικές διαταραχές. Ερωτήματα όπως: μήπως το άγχος σας οδηγεί στον δρόμο για το ψυγείο? Μήπως εκνευριστήκατε και φάγατε κάτι για να ηρεμήσετε? Μήπως το νούμερο της ζυγαριάς καθορίζει τις κοινωνικές σας επαφές? Θα απαντηθούν σήμερα από τους τρεις αξιόλογους και καταξιωμένους στον χώρο τους ομιλητές μας. Ο κύριος Ιωάννης Σουπιός, διαιτολόγος, διατροφολόγος και αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Διατροφικών Ερευνών και Μελετών και Ερευνών, θα μας αποκαλύψει τις διατροφικές διαταραχές. Ενώ ο κύριος Ευάγγελος Μπανέας, διαιτολόγος, διατροφολόγος, πρόεδρος του Ινστιτούτου, και η κυρία Μαργέλα Σκινά, ψυχολόγος και επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών, θα μας μάθουν μικρά μυστικά ώστε να ελέγχουμε την πείνα και τη διατροφή μας. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να καλέσω στο βήμα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Βασίλη Γιώργιακα, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ όλους για την εκδήλωση αυτή, όπου διαπραγματεύεται ένα θέμα που έχει σχέση πάνω απ' όλα με την υγεία μας. Ένα θέμα που μπορεί, εάν και εφόσον προσέχουμε όλοι μας, να μας δίνει μακροζωία, και πιστεύω αυτά που θα ακούσουμε θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να τα τηρούμε. Γιατί οδηγίες πολλές φορές παίρνουμε, το κακό είναι ότι από Δευτέρα αρχίζουμε τη δίαιτα και μέχρι την Παρασκευή δεν έχουμε καταλήψει. Θέλω να σας συγχαρώ, κύριε Δήμαρχε, και όλα τα μέλη που έχουν σχέση με το ΚΕΠ Υγείας Ιγουμενίτσας και τον κύριο Πάκο, τον Αντιδήμαρχο, που πράγματι καθ' όλη τη χρονιά είχαμε μία σειρά εκδηλώσεων που πιστεύω βοηθάνε και δίνουν στην τοπική κοινωνία τη δυνατότητα να μαθαίνει αρκετά πράγματα πάνω σε ό,τι έχει σχέση με την υγεία. Ευχαριστώ, καλή επιτυχία και να ευχαριστήσουμε και τους εκλεκτούς ομιλητές. Κύριε Πιτούλη, Αντιπεριφερειάρχη, ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα. Ξέρετε, μόλις ξυπνάς είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς. Εμείς οι ολίγοντοι, ξέρετε, θέλουμε το μεσημεριανό ύπνο. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Να συγχαρώ και εγώ από τη μεριά μου, δίνει την ευκαιρία να συγχαρώ το Δήμο Ιγουμενίτσας, τον Δήμαρχο προσωπικά, τον Αντιδήμαρχο και όλους τους συντελεστές δημιουργίας του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ιγουμενίτσας. Καθώς επίσης, εσάς κύριε Σουπιό, δεν σας καλωσορίζω, αλλά τους άλλους εκλεκτούς παρευρισκόμενους που έρχονται από αλλού, τους καλωσορίζω στη Θεσπροδία και στην όμορφη Ιγουμενίτσα. Και να πω τη δική μου άποψη, είναι θέμα. Αυτές οι διατροφικές διαταραχές πιστεύω είναι θέμα θέλησης του ανθρώπου. Εγώ τελευταίως απέθηκα και βλέπετε. Καλύτερα, έτσι με βλέπετε, έτσι μπορείτε να πείτε ότι δεν φαίνομαι. Με τη θέλησή σας το πετύχατε? Όχι, δεν το έκανα με τη θέλησή μου. Είναι, κόψαμε το τσιγάρο, ήρθαν διάφορα άλλα. Αλλά πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία στη διατροφή μας και στην υγεία μας, πρέπει οι ίδιοι να το αποφασίσουμε. Ό,τι και να κάνετε εσείς, αν δεν το αποφασίσουμε μόνοι μας. Μετά πρέπει να προβούμε σε, πώς το λένε, δαχτυλίδια, αφαίρεση στομάχου και άλλα τέτοια για να έρθουμε στο fit πάλι. Και τώρα καλοκαίρι έρχεται, ας σας ακούσουμε με προσοχή να δούμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Να προσκευούμε στην παραλία, γιατί τώρα ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, ένα σύντομο χαιρετισμό και από εσάς. Γεια σας και από μένα, δεν θα μακρηγορήσω. Να καλωσορίσω τους εκλεκτούς ομιλητές του πάνελ και φυσικά το δικό μας το Γιάννη το Σουπιό που θα μας πούνε για τις διατροφικές διαταραχές. Ένα φαινόμενο σύγχρονο που απασχολεί όλους μας, όπως είπε και ο κύριος βουλευτής και ο κύριος Πιτούλης. Και το βασικό είναι να τηρήσουμε αυτά που θα μας πείτε. Βασικώς, εγώ θέλω να εστιαστώ λίγο στο ΚΕΠ Υγείας, το οποίο είναι ένα θεσμός ο οποίος έχει πάρα πολύ μικρή ζωή, μικρή διάρκεια, αλλά έχει πάρει πλούσιο έργο και πραγματικά είναι ένας θεσμός στο οποίο όταν αποφασίσαμε ως Δημοτική να το δημιουργήσουμε, κάποιοι το προσεγγίσαν από αξιωτικά. Βλέπουμε τα αποτελέσματά του, βλέπουμε το έργο του, όχι μόνο με το ΚΕΠ Υγείας, αλλά και άλλες δομές του Δήμου και πραγματικά θέλω να συγχαρώ
και τα στελέχη, γιατί βασικά αυτή είναι η ψυχή των δομών, τα στελέχη που στελεχώνουν αυτές τις δομές και κάνουν αυτό το πλούσιο έργο, αλλά και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Πάκο, ο οποίος συντονίζει όλο αυτό το έργο, όχι μόνο του ΚΕΠ Υγείας, αλλά και των δομών, των υπολείπων δομών του Δήμου. Άρα λοιπόν πρέπει αυτές τις δομές όλοι μας να τις αγκαλιάσουμε, να τις στηρίξουμε και πιστεύω το έργο που έχουν να προσφέρουν θα είναι μεγάλο και θα έχει και βάθος χρόνου. Λοιπόν, να σας ακούσουμε. Καλή επιτυχία στην ημερίδα και εδώ θα είμαστε, όπως είπε και ο κύριος Πιτούλης, να υιοθετήσουμε αυτά, γιατί καλοκαίρι έρχεται και όλοι μας δυστυχώς παχαίνουμε. Κύριε Σουπιά, θα μας αποκαλύψετε τις διατροφικές διαταραχές. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν... Ακούγεται. Να σηκώσω λίγο το μεγάφωνο. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Οικουμενίτσας για την πρόσκληση και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο συγχαρητήρια στα παιδιά του ΚΕΠ Υγείας, την Νικολέτα Αντιγλάμπρου και την Άντζελα Ντιμπέζα, οι οποίες, με τις οποίες συνεργάζομαι τελευταία από τότε που ξεκίνησε το ΚΕΠ Υγείας στην Οικουμενίτσα και το οποίο ΚΕΠ Υγείας Οικουμενίτσας, αν δεν είναι το νούμερο ένα, νομίζω είναι το νούμερο τρία στην Ελλάδα σε δραστηριότητες. Και οφείλουμε να δώσουμε ένα μεγάλο συγχαρητήριο. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παρευρισκομένους, τον κύριο Γιώργιακα, τον κύριο Πιτούλη, τον κύριο Λόλο, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που ήρθαν σήμερα από Αθήνα για μας, για να μας μιλήσουν. Είναι η κυρία Σκηνά, η οποία είναι ψυχολόγος και αποτελεί, θεωρώ, από τους καλύτερους ψυχολόγους που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια επαγγελματικά. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Ζουμπανέα, ο οποίος είναι ο πνευματικός μου πατέρας στην επιστήμη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος στον οποίο έκανα την πρακτική μου άσκηση και είμαστε μαζί τα τελευταία 20 χρόνια. Προχωράμε λίγο στην ομιλία μου. Ακούμε γενικότερα για τις διατροφικές διαταραχές, τι είναι, βλέπουμε πολλές φορές στην τηλεόραση κάποια φαινόμενα, κάποιοι άνθρωποι νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία, τα οποία ήταν αδύνατα. Είναι γενικότερα η επίμονη μορφή διαταραχής στον τρόπο λήψης τροφής ή τη συμπεριφορά του ελέγχου του βάρους. Το οποίο όμως αυτή η επίμονη τάση του ανθρώπου και να διατηρήσει το βάρος του, αλλά και το πώς θα καταφέρει να κρατηθεί απέναντι στην τροφή, αρχίζει και σιγά σιγά το δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητα, αλλά και στην υγεία. Οι διατροφικές διαταραχές χαρακτηρίζονται από ακραία συναισθήματα, από ακραίες σκέψεις και συμπεριφορές σχετικά με την εικόνα του σώματος, το βάρος τους, αλλά και την πρόσληψη της τροφής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα άτομα τα οποία έχουν διατροφική διαταραχή, που θα το δείτε πολύ συχνά στο διαδίκτυο, είναι μια γυναίκα η οποία είναι αποστεωμένη, είναι σε φάση απίσνασης και βλέπει τον εαυτό της παχύ. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι οι επιπτώσεις στα άτομα αυτά τα οποία πάσχουν από διατροφικές διαταραχές στην υγεία και στην κοινωνία, στο κοινωνικό προφίλ αυτών των ανθρώπων, είναι αρκετά αυξημένες. Οι κύριες μορφές, εμείς μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε, που ακούμε γενικότερα, είναι η νευρική ανορεξία, η νευρογενής βουλιμία, αλλά έχουμε και άλλες τρεις μορφές, τις οποίες είναι πολύ σημαντικές και πάρα πολλοί από εμάς, αν κάτσουμε και σκεφτούμε, μπορεί να τους παρουσιάζουμε. Η νευρική ανορεξία είναι η αιμονή που έχει γύρω από το φαγητό ένας άνθρωπος και σχετίζεται με το σωματικό του βάρος. Είναι η υπερβολική ανησυχία και οι σκέψεις για το πόσο φαγητό πρέπει να καταναλώσει, το πόσο σωματική άσκηση πρέπει να κάνει και επίσης ο έλεγχος για το καθημερινό ζύγισμα μέχρι και 2 και 3 φορές για να δει αν έφαγε κάτι και αυτό αποθηκεύτηκε ή αν πήρε σωματικό βάρος.
ψυχογενής αναρεξία αποτελεί μια επικίνδυνη ασθένεια για τη ζωή. Γιατί οι πάσχοντες ασχολούνται υπερβολικά με το τι τρώνε, καθημερινά μετράνε τις θερμίδες για να μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση, αλλά και αποστρέφονται σε κάθε τι παχυντικό. Και όπως είπαμε και πριν, έχουν μια διαταραγμένη εικόνα του σχήματος και του βάρους τους, του σώματός τους. Είναι αυτή η εικόνα που σας εξηγούσα πριν, που μια γυναίκα ενώ είναι αδύνατη, βλέπει τον εαυτό της παχύσαρκο στον καθρέφτη. Αξίζει να αναφέρω ότι τα άτομα τα οποία φτάνουν στο σημείο της θνητότητας, τα οποία πάσχουν από νευρική ανορεξία, φτάνει το 12 με 15%. Και ο θάνατός τους τις περισσότερες φορές προέρχεται από καρδιολογικές επιπλοκές του υποσυτισμού, από ηλεκτρολυτικές διαταραχές ή ακόμα και σε αυτοκτονία. Στην νευρογενή έχουμε την νευρογενή βουλημία, μια δεύτερη διατροφική διαταραχή, η οποία αποτελεί σοβαρή ασθένεια και έχουμε επεισόδια ανεξέλεκτης και υπερβολικής πρόσληψης τροφής. Το άτομο σε εκείνη τη φάση ξεκινάει να καταβροχθίζει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλες ποσότητες τροφίμων, οι οποίες όμως είναι αυξημένες σε θερμιδικό φορτίο. Τα άτομα τα οποία έχουν νευρική νευρογενής βουλημία, που τις περισσότερες φορές όλοι νομίζουν ότι είναι ένα αποτέλεσμα της νευρογενής αναρεξίας. Αποτελεί όμως ξεχωριστή διατροφική πρόσληψη, διαταραχή ή πρόσληψη τροφής. Παρατηρείται συχνότερα σε γυναίκες, οι οποίες είναι ελαφρά υπέρβαρες ή φυσιολογικές. Αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζονται από το άτομο το οποίο έχει νευρογενή βουλημία είναι προβλήματα στο στομάχι, στον εσωφάγο, στα δόντια, γιατί κατά τη διάρκεια της υπερφαγίας που κάνουν ξεκινάνε και κάνουν μετικά επεισόδια. Προσπαθούν να διατηρήσουν, να βγάλουν τις θερμίδες τις οποίες νιώσαν οι ίδιοι ότι φάγανε και θα τους παχύνουν. Αυτά τα άτομα συνήθως παρουσιάζουν τις συνέπειες που έχει ένα άτομο το οποίο είναι παχύσαρκο, δηλαδή έχουν υψηλή πίεση, χοληστερίνη, διαβήτη και καρδιαγγειακά προβλήματα. Και πάμε σε μια ακόμα διαταραχή, την αντιφαγική συμπεριφορά. Η αντιφαγική συμπεριφορά, το άτομο το οποίο πάσχει από αυτό, έχει έντονα συναισθήματα ενοχών, έχει απώλεια ελέγχου κατά τη διάρκεια του γεύματος, μέχρι στο σημείο σταματάει το γεύμα του, στο σημείο που θα νιώσει δυσφορία. Όμως, σε σχέση με την νευρογενή βουλημία, δεν χρησιμοποιεί αντισταθμιστικές συμπεριφορές. Δηλαδή, το άτομο αυτό δεν θα πάει να κάνει εμετικό επεισόδιο, δεν θα χρησιμοποιήσει καθαρτικά, δεν θα κάνει τίποτα για να αποβάλει τις θερμίδες τις οποίες προσέλαβε. Γι' αυτό και το λόγο κιόλας, τα άτομα αυτά συνήθως είναι και παχύσαρκα. Στην αδιφαγική συμπεριφορά, τα άτομα τα οποία έχουν αδιφαγική συμπεριφορά είναι συχνά στο εύρος των αναγνωρίσιμων διατροφικών συνηθειών και περιλαμβάνουν γρήγορη κατανάλωση φαγητού. Έχουμε κατανάλωση φαγητού απουσία πείνας, δηλαδή χωρίς να πεινάει λόγω κάποιων στρεσογόντων παραγόντων θα πάει και θα αρχίσει να καταναλώνει τρόφιμο και αυτά συμβαίνουν όταν είναι σε κατάσταση στρες, θυμού ή άνοιας. Συνήθως τα επεισόδια αυτά, εδώ θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη προσοχή, παρατηρούνται σε άτομα τα οποία έχουν ακολουθήσει αυστηρές δίαιτες. Πέρα από τους κοινωνικούς παράγοντες που προκαλούν, που θα σας αναφέρω παρακάτω, τις διατροφικές διαταραχές, όταν ένας άνθρωπος οδηγείται να κάνει μια αυστηρή δίαιτα, να αποκλείσει τρόφιμα, αυτά που βλέπουμε πολλές φορές στο ίντερνετ, ότι καθοδηγούνται, πάνε και κάνουν προκειμένου να χάσουν γρήγορα βάρος, μία από τις επιπλοκές αυτών των διατροφών, οι οποίες πετυχαίνει και προσπαθεί ο άλλος να χάσει, να έχει ταχύ απώλεια βάρος, είναι η αντιφαγική συμπεριφορά. Τα άτομα με αντιφαγική συμπεριφορά έχουν συχνά
υπέρταση, υψηλά επίπεδα χοληστερίνης, καρδιοπάθεια, διαβήτη τύπου 2 και προβλήματα στη γολγοθόχο κύστη. Ακόμα μια διατροφική διαταραχή είναι ορθορεξία, η οποία παρόλο που δεν αναγνωρίζεται ως επίσημη διατροφική διαταραχή, ένα 1% των ανθρώπων του γενικού πληθυσμού νοσεί από την τάση της απόλυτης υγιεινής διατροφής. Τι εννοούμε? Αυτά τα άτομα, το χαραβασικό τους χαρακτηριστικό αυτών των ατόμων είναι ότι έχουν αιμονή με τις τροφές και στο να είναι οι τροφές που καταναλώνουν άκρως υγιεινές και βασικό τους κίνητρο είναι η μακροζωία. Δηλαδή, αυτά τα άτομα μπορεί να πάνε σε ένα γεύμα, αν δεν είναι σίγουρα ότι το τρόφιμο αυτό είναι θρεπτικό, παθαίνουν μια μανία και λένε ότι εγώ δεν θέλω να βάλω τίποτα μέσα μου, το οποίο μπορεί να μου βλάψει. Το άτομο αυτό παρουσιάζει υπερβολική ενασχόληση με την ποιότητα, αλλά και το είδος της τροφής που καταναλώνει, και στη φάση που αρχίζουν και τεθούν εκτός ελέγχου, τότε κάνουν υπερφαγικά επεισόδια και οδηγούνται και σε αποβολή τροφής. Δηλαδή υπάρχει μία, βρίσκεται ανάμεσα στην νευρογενή ανορεξία και τη βουλιμία. Επίσης, τα άτομα τα οποία έχουν ορθορεξία είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος, διότι ουσιαστικά αυτό που φαίνεται είναι ότι ακολουθούν έναν απόλυτα σωστό τρόπο υγιεινής ζωής. Δηλαδή, πέρα από το ότι θα κάτσουν και θα προσέξουν τα τρόφιμα που θα καταναλώσουν, έχουν μια μανία απέναντι στην γυμναστική, μη τυχόν και καταναλώσουν περισσότερες θερμίδες, άρα θέλουν να τις ξοδέψουν διαμέσου της γυμναστικής, και έχουν και μια συνεχώς αρνητική εικόνα του σώματός τους. Δηλαδή, αν τους ρωτήσει κάποιος πώς είναι ο εαυτός σου, όταν μπορεί ο δεύτερος να τους δει και να πει ότι είσαι μια χαρά, οι ίδιοι κολλάνε και νομίζουν ότι έχουν παραπάνω κιλά. Και τελευταία διατροφική διαταραχή που θα σχολιάσουμε σήμερα είναι το σύνδρομο της νυχτερινής υπερφαγίας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων τα οποία θα σηκωθούν το βράδυ και θα καταναλώσουν κάτι. Αλλά αυτό δεν αποτελεί μόνο μια διατροφική διαταραχή, αλλά είναι μια διαταραχή του ύπνου και της διάθεσης. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ανορεξία, δηλαδή το άτομο δεν πεινάει κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα μείνει όλη τη διάρκεια της ημέρας νηστικό. Και στη συνέχεια, όταν θα πάει το βράδυ που χαλαρώνει ουσιαστικά, θα αρχίσει να τρώει ανεξέλεγκτα. Υπάρχει και εδώ ένα είδος εθισμού και υπεποίθηση ότι αν δεν καταναλωθεί τροφή το βράδυ σε αυτά τα άτομα, το άτομο αδυνατεί να κοιμηθεί. Οι λόγοι εμφάνισης των διαταραχών αυτών είναι γενετικοί, είναι βιολογικοί και ψυχολογικοί. Αλλά και σε αυτούς προσθέτουμε καταστάσεις πάνω στις διαπροσωπικές σχέσεις τους, τα συναισθήματά τους και τα διαστρεβλωμένη εικόνα για το σώμα τους. Τα βασικά αίτια των διατροφικών διαταραχών είναι η μη ισορροπημένη διατροφή, ότι τα άτομα τα οποία κατά μεγάλα διαστήματα κάνουν αυστηρές δίαιτες, είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ισορροπία στη διατροφή τους, άρα πάβει να υπάρχει ισορροπία μέσα στο σώμα τους. Υπάρχει έλλειψη θρεπτικά συστατικά και εκεί πλέον ξεκινάνε να υπάρχουν προβλήματα και στους νευροδιαβεβαστές και στις βιταμίνες. Είτε αυτά τα άτομα χάνουν τον έλεγχο του περιβάλλοντος τους, είτε είναι μια προσπάθεια το άτομο να ανταποκριθεί στα σωματικά πρότυπα της κοινωνίας του. Γρήγορα όμως αυτή η κατάσταση αποκτά τη δικιά της ανεξάρτητη πορεία και αρχίζει να μοιάζει σαν μια μορφή εξάρτησης και αρχίζει και επηρεάζει ένας φαύλος κύκλος, επηρεάζει γενικότερα τα συναισθήματα και τις σκέψεις. Οι ψυχολογικοί παράγοντες που συντελούν στην εκδήλωση των διαταραχών της πρόσθετης τροφής είναι η χαμηλή αυτοπεποίθηση, τα θέματα διεκδικητικότητας, η κατάθλιψη, το άγχος, ο θυμός, η δυσκολία στην έκφραση των συναισθημάτων και ιστορικό, προσέξτε λίγο, χλεβασμού λόγω σωματικού βάρους, οι σχολιασμοί. Πολλές φορές παρακολουθούμε, τουλάχιστον εγώ στη δουλειά μου, έρχονται παιδιά και λέει να με κοροϊδεύουν στο σχολείο. Είναι κάποια λάθη, όπως και οι ίδιοι γονείς δεν μπορούν να σχολιάζουν, δεν πρέπει να σχολιάζουν ούτε τα παιδιά τους αρνητικά, ούτε
τα γύρω άτομα. Οι κοινωνικοί παράγοντες που συντελούν στην εκδήλωση αυτών των διαγραφών των πρόσληψης τροφής είναι οι κοινωνικές πιέσεις που εξυπηρετούν το πρότυπο της ισχνότητας, των αδύνατων γυναικών, οι στενοί ορισμοί της ομορφιάς που περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο γυναίκες και άντρες συγκεκριμένου σωματικού βάρους και διάβασης. Και θα τελειώσω με αυτό, ότι η ομορφιά στην ψυχή του ανθρώπου μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην ομορφιά του σώματός του. Όμως, το κυνήγι της ομορφιάς του σώματος μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή της ψυχής και του μυαλού. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να συμβιώνουμε με τον εαυτό μας και να νιώθουμε οι ίδιοι καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν κατατοπιστικότατος για το θέμα των διατροφικών διαταραχών. Τυχόν ερωτήσεις στο τέλος, μετά και τη δεύτερη ομιλία. Να καλέσουμε τώρα την κυρία Μαριέλα Σκινά και τον κύριο Ευάγγελο Ζουμπανέα για την επόμενη ομιλία. Γεια σας και από μένα. Θα μιλάτε και οι δύο ταυτόχρονα. Να πάρουμε και το άλλο το μικρόφωνο. Να πάρουμε... Όχι, εγώ δεν μου το άλλο. Πώς θα ξεκινήσετε το... Από την αρχή, θα το... Μην κοιτάτε, ήταν έκπληξη. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ο Γιάννης είναι εκλεκτός συνεργάτης. Είναι ένας άνθρωπος που τον έχουμε εκτιμήσει πάρα πολύ. Εγώ, μάλλον, ας μιλήσω για μένα. Γιατί ήδη ο Βαγγέλης τον Ζουμπανέας τον γνώρισε πολύ πριν τον γνωρίσω κι εγώ. Μέλος του ΚΕΑΔ, λοιπόν, που είναι Κέντρο Εκπαίδευσης και Εκμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών. Και μ' άρεσε πάρα πολύ η παρουσίασή σου. Θεωρώ ότι την είπες πάρα πολύ σωστά. Όλα τα σημεία είναι πραγματικά τα πιο κέρια. Ευχαριστώ για τις αναφορές και τα ψυχολογικά κομμάτια. Και έτσι, εγώ τώρα θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το πώς πρέπει να είναι αυτή η λεγόμενη σωστή στάση απέναντι στο φαγητό, αφού είπαμε όταν το παρακάνουμε, όταν υπάρχει αυτή η αίσθηση που μια χαρά τη γνωρίζουμε όλοι, πια είναι υπερβολής. Όταν αρχίζουμε και εμείς ήδη πρώτοι λέμε «κάπου χάθηκε», έτσι. Ωραία, και η απάντηση μετά, η επόμενη ερώτηση είναι «και ποια είναι η σωστή στάση απέναντι στο φαγητό». Όλοι οι νευροεπιστήμονες, λοιπόν, στην εποχή μας πια μιλούν για την ενσυνείδητη στάση. Δηλαδή, τη στάση που έχω απέναντι στο φαγητό, που είναι «είμαι εδώ τώρα, έχω μπροστά μου το φαγητό, έχω αίσθηση και συνέστηση του πώς είναι το σώμα μου, ποιες είναι οι ανάγκες μου και αναλόγως, λοιπόν, κινούμαι». Ωραία. Λοιπόν, η θετική ψυχολογία που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες δεκαετίες είναι ένα ρεύμα στην ψυχολογία, το οποίο θέλει να φύγει μακριά από την παθολογία πλέον, δηλαδή αφού κάποιος έχει πρόβλημα, ας έρθει να μιλήσουμε, και θέλει να δώσει μια ευκαιρία στον κόσμο να σκέφτεται ποιο είναι το ισορροπημένο. Γιατί ακούσαμε την αναφορά στη μη ισορροπημένη τροφή. Επίσης, θέλω να πω εδώ, νομίζω ότι όλοι έχουμε μια αίσθηση ότι έφυγε λίγο, Πάσχα, Χριστούγεννα, μια γιορτή, μια Κυριακή, φάγαμε έξω. Και θέλω να σας πω πάνω σε αυτό, είναι κάτι που σίγουρα το έχετε ακούσει από τους διατροφολόγους, δεν μας πειράζει το ξεφεύγω λίγο. Το θέμα πρέπει να προσέχουμε όλοι είναι υπερβολή και θα το φανταστείτε... Μας αρέσει, είναι σημαντικό. Θέλω να σκεφτείτε ότι τίποτα δεν είναι γραμμικό σε αυτή τη ζωή. Μία ευθεία. Δεν είμαστε ρομπότ. Υπάρχουν μέρες που τα πάμε καλύτερα, μέρες που μας φαίνονται λίγο πιο βαριές, μέρες που έχουμε λίγο περισσότερο άγχος. Το άγχος δεν είναι πάντα άσχημο, μας κρατάει σε μία εγρήγορση. Ένα πράγμα που λέω στα σεμινάρια που κάνουμε είναι: τους δίνω κάποιες ασκήσεις, ας πούμε, πώς θα χαλαρώσουν. Και λέω: θέλω να δοκιμάσετε όποια ώρα θέλετε αυτές τις ασκήσεις χαλάρωσης, όχι την ώρα που οδηγείτε. Και πάντα γελάνε, αλλά σκεφτείτε και πόσο χρόνο τώρα, ίσως κακώς το λέω εδώ, έχετε μικρές αποστάσεις. Στην Αθήνα, λοιπόν, που έχουμε μεγάλες αποστάσεις, είμαστε πολλή ώρα στο αυτοκίνητο. Πολλές φορές, πολλοί κόσμος προλαβαίνει να σκεφτεί πολλά πράγματα, ίσως και να λύσει προβλήματα εκείνη την ώρα. Και για τους οδηγούς και για οποιοδήποτε κομμάτι στη ζωή, στην καθημερινότητα του σύγχρονου δυτικού ανθρώπου, θέλω να θυμάστε την ενσυνείδητη στάση που θα σας πω κι άλλα παρακάτω. Ξεκινώντας λοιπόν από τα πολύ βασικά της θετικής ψυχολογίας, έχουμε ότι η ζωή μας για να είναι ωραία, ποιοτικά και όχι μόνο μακρυζωία, γιατί ωραία, μπορείς να με βάλεις σε κάποια μηχανήματα και να ζήσω 250.
η καλή ζωή, η ποιοτική, με νόημα, με κάποια αίσθηση λοιπόν σημασίας είναι όταν υπάρχει νόημα, σκοπός και δεσμοί, δίνω και παίρνω, συμμετέχω πάντως, έχω ωραίους ανθρώπους γύρω μου, έχω ωραίες ζεστές σχέσεις, έχω ιδιαίτερους δεσμούς, έχω, προσέξτε εκεί που λέει, μία αίσθηση ελέγχου, δεν έχουμε απόλυτο έλεγχο, ποτέ δεν πρόκειται να έχουμε, αλλά δεν έχουμε και την αίσθηση του κανενός ελέγχου. Οπότε κάπου βλέπετε ότι είναι ένα μέτρο, έτσι, το μέτρο στο οποίο είχαν αναφερθεί οι αρχαίοι προγονείς μας. Μια θέση αξιοπρέπειας και σεβασμού στον κόσμο και αισιοδοξία, δηλαδή ξυπνάω το πρωί με μία αίσθηση ότι καλά θα πάει, ρε παιδί μου. Εντάξει, θα έχω μια ωραία μέρα. Έτσι, αυτό, τόσο γενικό όσο ακούγεται τώρα. Η ερώτηση λοιπόν η βασική είναι πότε τέλος πάντων θα ήμασταν πιο ευτυχισμένοι, γιατί την κυνηγάμε λίγο την ευτυχία, την κυνηγάμε σαν αίσθηση ότι είμαστε καλά. Και βέβαια, ξέρεις, αν κερδίζαμε λίγο περισσότερα χρήματα ή αν είχαμε ένα πιο μεγάλο σπίτι, ένα πιο μεγάλο αυτοκίνητο, κάτι, αν κερδίζαμε κάτι, αν ήμασταν ακόμα και ψηλότεροι, πιο μεγάλο στήθος, πιο ωραίες γάμπες, θα ήμασταν πιο ευτυχισμένοι. Έρχεται και το θέμα με τα γονίδια που πάντα θα γίνει αναφορά, έτσι, και στις διατροφικές διαταραχές. Ξέρουμε ότι τα γονίδια, το DNA μας, παίζει ένα ρόλο. Μπορεί εγώ να ξεκινήσω μια δίαιτα αυστηρή, αυστηρότατη, και μια άλλη κοπέλα, μια άλλη γυναίκα να ξεκινήσει μια δίαιτα, αλλά δεν θα πέσουμε και οι δύο στην νευρική ανορεξία, ακόμα και αν το παρακάνουμε και υπάρχει υπερβολή, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει και μια προδιάθεση γενετική. Παρόλα αυτά, επίσης ξέρουμε ότι ό,τι προδιάθεση και να έχεις, θα πρέπει να ζεις και με έναν τρόπο που να την προκαλέσει αυτή την προδιάθεση να εκφραστεί. Άρα δεν είναι αρκετή δικαιολογία τα γονίδια. Δεν είναι αρκετή δικαιολογία όλη η οικογένεια είναι παχύσαρκη. Έχει να κάνει με τον τρόπο που ζω εγώ σήμερα. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην ενσυνείδητη στάση. Όχι μόνο προς το φαγητό, απλά η αναφορά μας σήμερα είναι στο φαγητό. Απέναντι σε όλα. Θα σας πω και αργότερα, θα ξεκινήσουμε να σας πω 5 πραγματάκια μόνο για το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε το άγχος, που δεν υπάρχει κανείς που δεν έχει. Και βασικά θα σου πω αυτό που λέω συχνά σε ομιλίες. Υπάρχουν 2 κατηγορίες ανθρώπων που δεν έχουν καθόλου άγχος, που είναι πάρα πολύ περίεργο. Το ένα είναι η ψυχοπαθητική προσωπικότητα. Είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου ενοχές, καθόλου τύψεις. Βασικά οι νευροεπιστήμονες θεωρούν ότι κάτι δεν πηγαίνει καθόλου καλά με τον εγκέφαλό τους, οπότε μακριά από εμάς. Και η δεύτερη κατηγορία είναι οι νεκροί. Οπότε είναι τόσο φυσιολογικό, τόσο σωστό να έχεις άγχος, αρκεί να θυμάσαι, να θυμόμαστε, ότι είναι σαν κινητήριος δύναμη, μας κρατάει σε μία εγρήγορση. Αν παραχαλαρώσετε τώρα, γιατί βρίσκεται εξαιρετικά ωραία τη φωνή μου, ελπίζω φυσικά, αν χαλαρώσετε πάρα πολύ, προφανώς θα κοιμηθείτε και θα πέσετε και από την καρέκλα. Επειδή όμως είστε εδώ και ακούτε και ίσως σημειώνετε στο μυαλό σας κάποια πραγματάκια που σας φαίνονται ενδιαφέροντα, είστε σε μία εγρήγορση και υπάρχει ένα κάποιο μικρό, ελπίζουμε έτσι, άγχος. Πολύ δεν θέλουμε. Και καθόλου που δεν γίνεται. Λίγο όμως είναι μια χαρά. Λοιπόν, ευτυχία βασίζεται στα γονίδια, όχι. Και όλες οι προηγούμενες ερωτήσεις, όχι, είναι η απάντηση. Και εν τέλει και αυτή η ευτυχία, τόσο μόνο, δεν είναι σκοπός, δεν είναι έφτασα, παντρεύτηκα, έκανα παιδί, άνοιξα το γραφείο, κέρδισα τον τζόκερ, το ευχόμαστε, έτσι. Αλλά δεν είναι ένα σημείο στο οποίο φτάνεις. Πιο πολύ έχει να κάνει με το πώς ζω τη ζωή μου. Και η ζωή μας δεν είναι στιγμές, όπως έχουμε παρατηρήσει όλοι. Ακόμα και αν είναι πολλές ωραίες στιγμές, είναι η καθημερινότητα. Είναι η διαδικασία, είναι το ταξίδι, που έχει πει και ο ποιητής. Τα βασικά λοιπόν για το στρες, και ξέρω ότι έχετε ακούσει πάρα πολλά, οπότε νομίζω ότι θα κάνουμε μια υπενθύμηση σήμερα. Πολύ σημαντικό να αναρωτιέμαι τι με αγχώνει, τι μου προκαλεί στο σώμα, ας πούμε. Ζεσταίνομαι, κρυώνω, τρέμω τα πόδια μου, κουράστηκα, έχω ένα πιάσιμο εδώ. Ή μπορεί να είμαι στη σκέψη. Σκέφτομαι συνέχεια το ίδιο. Πώς θα το λύσω, πώς θα το λύσω αυτό το πρόβλημα. Ή στο πώς αισθάνομαι. Ένα βάρος, ένα σφίξιμο. Όλοι ξέρουμε τα συμπτώματα του άγχους που έχουμε προσωπικά ο καθένας μας, γιατί με το σώμα μας βιώνουμε όλα τα συναισθήματα και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έτσι, είναι αδύνατον χωρίς το πρόσωπό μου, χωρίς το σώμα μου, να νιώσω ένα συναίσθημα. Πολύ γρήγορο παράδειγμα. Θα μείνετε εντελώς ακίνητοι, δηλαδή ακριβώς όπως είστε αυτή τη στιγμή, και εγώ θα σας πω κάτι στο οποίο θα αντιδράσετε όπως θέλετε, αλλά χωρίς να κουνήσετε ούτε ένα μη στο πρόσωπο ή στο σώμα. Έτοιμοι? Μόλις κερδίσατε τον τζόκερ! Είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον. Έτσι, αν δεν χαμογελάσω, που είναι μια κίνηση, αν δεν κάνω μια κίνηση έτσι, αν δεν σηκωθούν, δεν ξέρω, οι ώμοι μου, αν δεν τυναχτώ επάνω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να νιώσουμε τα συναισθήματά μας. Άρα αυτό το κορμάκι που έχουμε, και το κορμάκι που χρησιμοποιώ και όπως έλεγε
Κωνσταντάρα σε ταινίες, θυμάστε, που έλεγε «Κορμάκι είναι και αυτό θα λιώσει». Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο. Το σώμα μας θέλει πάρα πολύ φροντίδα, θέλει πάρα πολύ σεβασμό, θέλει συνέχεια να θυμάμαι ότι είμαι μέσα σε αυτό. Δεν υπάρχουμε χωρίς το σώμα μας, δεν υπάρχουμε χωρίς την καλή μας διατροφή, δεν μπορούμε να υπάρχουμε καλά, έτσι να νιώθουμε καλά, αυτό εννοώ, χωρίς την άσκηση, την κίνηση που αρέσει στο σώμα μας, χωρίς την καλή ξεκούραση για το κορμάκι μας, γιατί τότε απλά το ταλαιπωρούμε. Δεν του αρέσει, δεν του μας κάνει να νιώθουμε ωραία. Νους υγιής σε σώμα υγιές, είναι ακριβώς αυτό, ξανά αναφορά στους αρχαίους Έλληνες. Και η τελευταία ερώτηση, πώς με επηρεάζει στην καθημερινότητά μου, γιατί πολλοί κόσμος λέει, εντάξει, έχω έλεγχο, κανένα πρόβλημα, εντάξει, απλά βλέπω ότι ξεχνάω. Οι δικοί μου άνθρωποι παραπονιούνται, μένουν πίσω δουλειές, ή συσσωρεύονται δουλειές. Είμαι στο γραφείο και βλέπω να μαζεύεται ύλη εκεί και τηλεφωνήματα, μηνύματα κτλ. Άρα, αυτές είναι πολύ βασικές ερωτήσεις, λίγο για να πιάσουμε την ενσυνείδητη στάση απέναντι στο στρες. Και προσέξτε τι ωραία ερώτηση. Πόσο στρες έχω τώρα, οποιοδήποτε ώρα μες τη μέρα, και πόσο στρες θέλω να έχω σήμερα, στη συνέχεια της ημέρας, τώρα που είναι απόγευμα. Έγινε λοιπόν μία αναφορά και θα σας πω για την ερώτηση. Πριν πάμε στις λύσεις. Πρώτα οι ερωτήσεις. Λοιπόν, από το Harvard λοιπόν έχουν. Υπάρχει μία εικόνα. Λοιπόν, αυτή εδώ η εικόνα που έχει το ποτήρι με το νερό, την έχω κλέψει, δεν το πείτε όμως πουθενά, από κάποιες αναφορές που είχαν γίνει στο ίντερνετ από το Harvard, το Πανεπιστήμιο του Harvard, έτσι, το οποίο έλεγε ότι ουσιαστικά έχουμε μία καλή, έτσι, ανοχή, αντοχή στο στρες, που είναι όμως μια κάποια. Δηλαδή δεν είναι και απίθμινη, έχει κάποια όρια. Όσο μέσα στη μέρα, και στη ζωή μου φυσικά, έτσι, και μέσα στη μέρα, προστίθενται πραγματάκια, άργησα, κάποιος μου ζήτησε κάτι παραπάνω, ξέρω, ζεσταίνω, με κρυώνω, μπορεί να είναι και σωματικό, έτσι, το στρες, γεμίζει το ποτήρι. Και έχετε κάποια στιγμή που φτάνει μέχρι το χείλος. Και μετά έχετε μια σταγονίτσα. Το αγαπημένο θα σας πω για την Αθήνα είναι και κάποιος μου πήρε τη θέση του πάρκινγκ. Και εκεί γίνεσαι έξαλλος. Και βγαίνει το θηρίο και φωνάζει. Και λέει ο κόσμος, πω, καλά, τι, πώς κάνει έτσι για ένα πάρκινγκ, μια θέση. Και φυσικά δεν είναι η θέση του πάρκινγκ. Είναι ότι το δικό μου το ποτήρι εκείνη τη στιγμή ήταν ξέχυλο και η σταγονίτσα ήρθε και έκανε το ωραίο ξεχύλισμα. Τι θέλουμε λοιπόν με αυτό. Θέλουμε μία ενσυνείδητη, λέω ξανά λοιπόν, στάση απέναντι στις αντοχές μου, στην καθημερινότητά μου, έτσι ώστε το ποτήρι μου να μην είναι ξέχυλο, να μην έχετε καμία σταγονίτσα, η οποία να δείχνει ότι τώρα οι αντοχές μου έχουν ξεπεραστεί, που σημαίνει ότι εγώ θα κάνω την ερώτηση πόσο στρες θέλω να έχω σήμερα. Δεν είναι μαγική, δεν είναι ότι αν πω μέχρι το 4-5 μην πάει και παραπάνω, θα γίνει, δεν θα ακούει κάποιος, δεν είναι έτσι. Είναι ότι εγώ θα φροντίσω, μόλις δω ότι το στρες μου φτάνει ένα 3, 4, 5, 6, και δεν θέλω παραπάνω, γιατί ξέρω ότι μετά αρχίζω, κουράζομαι, κάπως είναι το κεφάλι μου, πιάνει πονοκέφαλος, θα αρχίσω να αφαιρώ κάποια πραγματάκια, να τα, ας πούμε, να τα διανύμω μέσα στην εβδομάδα, να δώσω κάποιες υποχρεώσεις ή κάποιες δουλίτσες να τις μοιραστώ με κάποιους άλλους, να φροντίσω οπωσδήποτε να φάω σωστά, να ξεκουραστώ, να πάρω τουλάχιστον 3 ανάσες. Και θέλω να σου πω και για τις ανάσες. Να κοιμηθώ καλά εκείνη τη μέρα, να μην φορτώσω και την επόμενη, αν αυτή τελικά μου ξέφυγε και φορτώθηκε η μέρα μου. Με το πόσο στρες θέλω να έχω σήμερα, αρχίζουμε και έχουμε κάποιον καλό έλεγχο, που είναι η αίσθηση που σας είπα νωρίτερα. Διαβάζουμε τις τελευταίες έρευνες για το σύγχρονο τυπικό άνθρωπο, όλους εμάς. Σίγουρα έχετε ακούσει ένα σωρό πράγματα. Έχετε ακούσει ότι οι διατροφολόγοι θα σας πούν, εκτός ότι δεν τρεφόμαστε σωστά, λόγω του στρες και των ρυθμών ζωής, εκτός ότι μένουμε και αφυδατωμένοι, ξανά λόγω του στρες, και επειδή ξεχνιόμαστε και απλά τρέχουμε από τη μια δουλειά στην άλλη, το καλύτερο, προσέξτε τώρα, δεν αναπνέουμε αρκετά απολαυστικά μέσα στη μέρα μας. Εγώ θα λοιπόν ένα κουδουνάκι μαζί μου και θέλω, καθώς μιλάω και λίγο γρήγορα, καταγωγή από Καλαμάτα, ναι, έτσι μιλάμε κατά τα βλάκια. Θέλω, την ώρα που θα χτυπήσω το κουδουνάκι, θέλω να είναι σαν υπενθύμηση για εσάς, τώρα εδώ, στα 10 λεπτά και τα επόμενα, μια ωραία απολαυστική εισπνοή, εκπνοή, όπως σας αρέσει. Ναι, πάμε ένα παράδειγμα από τώρα. Είστε έτοιμοι? Διαφάνω. Ωραία.
Μία προφανώς δεν φτάνει, είναι για αρχή. Εντάξει. Λοιπόν, μερικές λύσεις προφανώς δεν είναι, αυτές είναι, γράψτε τις, θα τις κάνετε κάθε μέρα και τελειώσαμε. Είναι μερικές ιδέες που θέλω έτσι πολύ πολύ γρήγορα να συζητήσουμε. Αλλάζω κάτι από αυτά που μου προκαλούν άγχος. Μερικές φορές μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δεν χρειάζεται, που θέλω να καταλήξω με αυτό, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιώ και να τελειώνω ουσιαστικά, να σπαταλώ την υπομονή μου, επειδή έχουμε μπόλικη υπομονή και αντοχές, να το πηγαίνουμε μέχρι τέλους. Μερικά πράγματα ας τα αλλάξουμε, να γίνουν λίγο πιο ευχάριστα, λίγο πιο εύκολα. Η ευγνωμοσύνη που έχω στο νούμερο 2 έχει να κάνει με πολλές έρευνες που γίνονται τώρα σε διάφορα πανεπιστήμια και σε άλλες περιοχές και Αμερικής και Αυστραλίας, που λένε ότι ο άνθρωπος που προλαβαίνει, έτσι μιλάμε το σύγχρονο δυτικό άνθρωπο, προλαβαίνει να νιώσει ευγνωμοσύνη, η μέρα του γεμίζει με έναν τρόπο η συναισθηματική του κατάσταση μέσα στη μέρα και τον βοηθάει να αντιμετωπίσει και να διαχειρίζεται διαφορετικά το στρες, ας πούμε. Οι έρευνες που έχουν γίνει και έχουν δείξει εξαιρετικά αποτελέσματα είναι: πριν πέσω το βράδυ για ύπνο, τελευταία μου σκέψη να είναι 5 ανθρώπους, στους οποίους ευχαριστώ μέσα στη μέρα για κάτι που έγινε. Ας πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο που μας κάλεσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φαντάζομαι ο Βαγγέλης και εγώ έτσι μαζί, το Γιάννη που μας κάλεσε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καιρό που κράτησε μέχρι το απόγευμα. Για το πρωί, δεν ξέρω αν είδα, ήταν πάρα πολύ ωραία, με ήλιο, ήταν εξαιρετικά. Αν φτάσει στα 5 άτομα και με αυτή τη σκέψη του ευχαριστώ, τι ωραία, πόσο το ευχαριστήθηκα, κοιμηθείς, πολύ καλύτερη θα είναι η ποιότητα του ύπνου, έτσι, η ποιότητα του ύπνου που έχει τεράστια σημασία, γιατί αν δεν κοιμάμαι και καλά, και καλά να τρώω και θετική γενικά σκέψη να έχω, να μην έχω πολύ στρες και καλή διατροφή, πάλι δεν θα βοηθήσει. Το σώμα, είπαμε, το στρες μπορεί να είναι και σωματικό. Άρα το κορμάκι αυτό, το ξαναπούμε κορμάκι, πρέπει και να ξεκουράζεται σωστά. Μιλάμε για τις παύσεις μέσα στην ημέρα, γιατί δεν είμαστε μηχανάκια να τρέχουμε. Και το βράδυ ένας καλός ποιοτικά ύπνος. Θα το προσπαθήσετε πάρα πολύ αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Γιορτάζω οτιδήποτε στην καθημερινότητά μου. Είναι μια ευκαιρία για γιορτή. Αυτό τώρα για μας, να ξέρετε, είναι μια ευκαιρία για γιορτή. Σίγουρα για τον κύριο Ζουμπανέκη και για μένα, αλλά για μας είναι και ταξίδι κιόλας, καταλαβαίνετε. Οτιδήποτε γλυκό, όμορφο, διαφορετικό, οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να είναι, βλέπετε το έχω βάλει και σε εισαγωγικά, δεν χρειάζεται να είναι κάτι το τόσο ιδιαίτερο. Θα περιμένω τη μέρα του γάμου μου να χαρώ. Όχι. Γιατί τότε θα έχω 4-5 στιγμές σε αυτή τη ζωή και είναι κρίμα. Μιλάω σε κάποιον για το πρόβλημα που με απασχολεί και εννοούμε κάποιον που ακούει, έτσι. Αναζητώ στήριξη από φίλους και οικογένεια. Κάνω πράγματα που αναβάλω εδώ και καιρό, ενώ πολλές φορές κατανοούμε ότι έχουμε κάποιες ανάγκες συγκεκριμένες, το αφήνουμε για αργότερα. Και τελικά έχουμε και αυτή την έκφραση, σίγουρα την έχετε ακούσει, που λέει θα ξεκουραστούμε μια και καλού όταν πεθάνουμε. Λοιπόν, δεν είναι ωραία σκέψη. Πάμε μια θετική με αναπνοή. Λοιπόν. Οργανώνω το χώρο μου. Καθαρίζω από περιττά πράγματα. Έρευνες που δείχνουν. Αν θέλω να καθίσω να συγκεντρωθώ και εννοείται να νιώσω και λίγο ένα ξεκαθάρισμα, πρέπει να μου στο μυαλό μου. Αν είμαι σε ένα χώρο που είναι γεμάτος αντικείμενα, πράγματα, σκονισμένα αντικείμενα, δεξιά-αριστερά, δεν με βοηθάει. Πιο λιτούς χώρους, πιο καθαρά, καθαρές γραμμές, απλά πράγματα, έτσι, καθαριότητα με την έννοια της τακτοποίησης, θέλω να σας πω εδώ. Κάνω λίστες με τις δουλειές μου σε ημερολόγιο, γιατί εντάξει, είναι ένας σκληρός δίσκος, αλλά δεν χρειάζεται να τον τερματίζουμε και το μυαλό μας, έτσι δεν είναι. Θέλουμε λοιπόν να τακτοποιούμε τα πράγματα, να μην τα αφήνουμε συνέχεια, σαν να είναι το ποτηράκι με τις σταγονίτσες. Μην ξεχάσω και αυτό, μην ξεχάσω και αυτό. Ας σημειώσουμε δύο πράγματα. Ας χρησιμοποιήσουμε τα κινητά μας, πια τα έχουμε σαν προέκταση του αυτιού μας, είδε. Ας τα χρησιμοποιήσουμε για την υπενθύμηση. Είναι πολύ απλό, είναι πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται όλα στο μυαλό μου. Γίνομαι πιο ελαστικός με το χρόνο, αγαπημένο αυτό, δικό μου. Προσέξτε, δύο πράγματα σε αυτό. Το ένα είναι ότι θα ήθελα να δοκιμάσετε, αν είστε ο τύπος που υπολογίζει το δευτερόλεπτο πόση ώρα, ας πούμε, χρειάζεστε να πάτε από εδώ εκεί, καλύτερα να το βάλετε και 5 λεπτά νωρίτερα. Αν προσθέσετε λίγο χρόνο, θα είστε πάντα στην ώρα σας και λίγο νωρίτερα. Και είναι εξαιρετικό. Το αντίθετο, τρέχω στο τσακ, πρόλαβα, τρέχω, παραλίγο. Που θα πω και ένα συγγνώμη και θα πω και ένα δεν πειράζει, αλλά μετά ο άλλος μπορεί να στεναχωρηθεί. Είναι κρίμα. Δώστε λίγο χρόνο. Έτσι, ο χρόνος είναι και η ψυχολογική έννοια στο μεταξύ. Είναι η αίσθησή μου για τον χρόνο. Θα μου πείτε, φαίνεται όταν κοιτάω τον καθρέφτη, κάτι βλέπεις και από χρόνο, αλλά δεν εννοώ αυτό. Αν είστε από τους τύπους που σκέφτονται, θα κάνω το καλύτερο που μπορώ, θα ήθελα να σας προτείνω το αλλάξετε.
Λίγο, είναι μικρή είναι η αλλαγή, μικρή διαφορά, αλλά τελικά έχει άλλο αντίκτυπο σε εμάς. Είναι, θα κάνω το καλύτερο, συγγνώμη, αν είστε ο τύπος, θα κάνω το καλύτερο δυνατό. Θέλω να το κάνετε το καλύτερο που μπορώ αυτή τη στιγμή. Διότι άνθρωποι είμαστε, έχουμε, είπαμε, κάποια όρια. Μπορεί κάποια στιγμή να έχω πάρα πολύ καλή διάθεση να βοηθήσω ή να δώσω, ας πούμε, μπορεί κάποιος να χρειάζεται μία ώρα έτσι να μου πει το πρόβλημά του. Εγώ έχω μόνο 10 λεπτά. Το καλύτερο που μπορώ εκείνη τη στιγμή σημαίνει έχω 10 λεπτά. Συγγνώμη, δεν έχω ολόκληρη ώρα. Έχω όμως 10 λεπτά, μπορώ να σε ακούσω. Θα δίνω αυτό που μπορώ. Όχι κάποιο τέλειο που έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί αλλιώς δεν θα είμαστε ποτέ αρκετοί και είναι κρίμα. Βρίσκω χρόνο για διασκέδαση. Ακούω μουσική. Τη μουσική πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούμε. Κάθε φορά που ξεκινήσουμε τα σεμινάρια που κάνουμε με τον κύριο Ζουμπανέα, θα ξεκινήσει. Η αίθουσα έχει μουσική. Και εδώ, νομίζω, πριν λίγο άκουγα μουσική. Πάρα πολύ σωστό. Θα βάζουμε τη μουσική της επιλογής μας για να ξεκινήσει η μέρα μας εκεί που είμαστε στο αυτοκίνητο. Καλό, όπου θέλετε, εννοείται έτσι. Αλλά πολλές έρευνες και δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς πώς λειτουργεί. Ξέρουμε όμως ότι ενεργοποιεί διαφορετικά κιόλας, έτσι, διαφορετική μουσική, διαφορετικά εγκεφαλικά κέντρα και μπορεί να μας χαλαρώσει, μπορεί να μας τονώσει, μπορεί να μας δώσει μια αίσθηση ευεξίας, μια αίσθηση σύνδεσης. Πολύ ωραία πράγματα. Ένα ωραίο ζεστό μπάνιο. Πάω στο ότι κανείς πια δεν κάνει μπάνιο, εντάξει, όλοι με ντους είμαστε, αλλά τέλος πάντων. Λίγος χρόνος εννοώ εδώ, όπου κάνω κάτι ωραίο, μια ωραία σκηνή κάθαρσης ακόμα, έτσι, κάτι φεύγει μέρα από πάνω μου, με ένα ωραίο ζεστό μπάνιο. Ζεστό, όχι καυτό, έτσι. Είναι κάτι που σε βοηθάει να κάνεις ένα, πόσο παίρνει, λίγα λεπτά, ένα ωραίο καθάρισμα για να συνεχίσεις ή να ολοκληρώσεις την ημέρα σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι ένα σημείο πάλι που βοηθάμε με το σώμα μας, κάτι που κάνουμε στο σώμα, να μας δώσει μια αίσθηση ηρεμίας. Μία ανάσα. Και ωραία εκπνοή να κάνετε, έτσι να σας ακούω. Λοιπόν, και κλείνω και το κινητό, το οποίο είναι μεγάλη μάστιγα. Αν υπάρχει, λοιπόν, αν υπάρχουν μάστιγες που έχουμε και στο αφισάκι για τις ατροφικές αταρχές, είναι και η χρήση του κινητού. Που πρέπει επίσης και για το κινητό μας να έχουμε μια ενσυνείδητη στάση. Το γεγονός ότι το έχω δίπλα μου δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε με πάρει, οποιαδήποτε στιγμή, ό,τι και να συμβαίνει, εγώ είμαι υποχρεωμένη να το σηκώσω και να απαντήσω εκείνη την ώρα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Παλιά το τηλέφωνο ήταν στο σπίτι, ηλικιακά εγώ το έχω προλάβει. Λοιπόν, ήταν η φάση που τρέχαμε να το προλάβουμε, όπως το σήκωνε, ήταν τυχερός. Δεν χρειάζεται να είμαστε δέσμοι έτσι, του τηλεφώνου μας. Μπορούμε να επιλέγουμε πότε. Αν κάποιος πει, ξέρεις, μας έψαχνα νωρίτερα, μπορείς να ζητήσεις και συγγνώμη, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να σπέβδουμε να το απαντήσουμε οποιαδήποτε ώρα. Είναι κρίμα. Στο ΚΕΑΔ, λοιπόν, στο κέντρο αυτό που έχουμε με τον κύριο Ζουμπανέα, που είπαμε ότι είναι μέλος του δικτύου μας και ο κύριος Ποιος, μιλάμε και για τη σχέση που έχει η σχέση μας με το φαγητό, πώς έρχεται και μπαίνει έτσι, και παίζει ένα ρόλο με το στρες ως αποτέλεσμα και ως αίτιο. Και στις διατροφικές διαταραχές χρειαζόμαστε ηρεμία, κάθομαι, χαλαρώνω όσο γίνεται. 3 λεπτά έχω, 5 λεπτά έχω. Ιδανικά θα σας πει ο κ. Ζουμπανέας 20 λεπτά. Σε πειράζει που το λέω τώρα γιατί 20 λεπτά. Δεν τον πειράζει, τον κλέβω καμιά φορά, αλλά είναι καλός φίλος. 20 λεπτά χρειάζεται ο εγκέφαλος να καταλάβει ότι έφαγε. Μπορείτε να φανταστείτε πόσες φορές έχουμε φάει πολύ πιο γρήγορα από τα 20, θεωρώντας ότι δεν έχουμε χορτάσει ακόμα. Έχει κι άλλο όμως να σας πει και τα πληθυντικά, οπότε δεν θα νιώσω άσχημα. Καυτές σκέψεις με δυσκολεύουν, όπως έρχεται το καλοκαίρι, προλαβαίνω να κάνω αυτό το θεϊκό κορμί που πάντα ήθελα. Με ηρεμία. Καλύτερα να αρχίσω να σκέφτομαι από τώρα πώς θα φροντίζω τον εαυτό μου στην καθημερινότητά μου. Να είμαστε καλά. Ποιοτικά θέλω να σκέφτεστε τη ζωή σας και όχι σε πολλά χρόνια μόνο. Είναι λίγο κρίμα. Διαχείριση συναισθημάτων, γιατί αν μετρώει το στρες, γιατί αν δεν έχω λύσει θέματα, γιατί αν πηγαίνω σπίτι μου και τσακώνομαι κάθε μέρα, δεν είναι εύκολο να προσέξω τη διατροφή μου, είναι και κρίμα κιόλας να εστιαζόμαστε εκεί. Και θέλουμε, αν υπάρχουν παλιοί τρόποι σκέψης που έχουμε καταλάβει ότι δεν βοηθούν, σιγά σιγά να τους αλλάξουμε. Πάντα ξέρουμε τι δεν μας βοηθάει. Ας πούμε, λέμε πολλές φορές μέσα μας, έτσι. Όχι, πάλι το έκανα. Όχι, πάλι τα ίδια. Όχι, κοίτα, πάλι πήγα και έπεσα σε αυτήν την παγίδα. Με ηρεμία, όταν έχουμε την ενσυνείδητη στάση. Στα αγγλικά το λένε mindfulness, έτσι με μέσα στο μυαλό μου. Μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να αλλάζουμε. Η ηρεμία θέλει να απευθυνθούμε στους ειδικούς θέλει. Ένα καλό γυμναστή, σωστό, ένα σωστό διατροφολόγο, ένα σωστό ψυχολόγο, αν θεωρούμε ότι έχουμε να συζητήσουμε πραγματάκια λίγο πιο δύσκολα.
τους γιατρούς μας, βεβαίως, έτσι, υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας και ειδικοί να μας βοηθήσουν. Γενικά είναι συνειδητή στάση. Είναι η μη επικριτική. Μη αραπνοή εδώ. Λοιπόν, μη επικριτική σημαίνει δεν σκέφτομαι εκείνη την ώρα. Καλός, κακός, σωστά έγινε, λάθος έγινε, τι έγινε. Δεν χρειάζεται συνεχώς αξιολόγηση. Οι σκέψεις είναι σκέψεις, δεν είναι γεγονότα. Επειδή το σκέφτηκα, δεν θα συμβεί οπωσδήποτε. Τα συναισθήματα είναι εντυπώσεις, επίσης δεν είναι γεγονότα. Τι κάνουμε, χαλαρώνουμε. Στην Αθήνα που μένουμε λίγο αστείο, δεν έχουμε αυτή τη θέα ακριβώς, αλλά είναι σαν να κάθεσαι εκεί και κοιτάς τον ορίζοντα. Τα αφήνεις, τα παρατηρείς. Δεν είναι ότι κάνεις αυτό, δεν κάνεις την άρνηση που λέμε στην ψυχολογία, που είναι μηχανισμός αντίδρασης απέναντι στο στρες. Τα παρατηρείς με ηρεμία. Παράδειγμα, ενσυνείδητης αντίδρασης, νιώθω την ένταση, κάτι έγινε, νιώθω την ένταση, βαθιά αναπνοή, καλή ώρα. Χαλαρώνω, που σημαίνει αφήνω τους ώμους να πέσουν, έτσι, παίρνω σωστή στάση σώματος, γιατί ξέρετε και με αυτό το καμπούριασμα δεν νιώθω καλά. Αν καθίσετε που δεν θα σας το συνιστούσετε, έστω και για λίγο όπως είστε τώρα καμπουριασμένοι και το διάφραγμά σας πιέζεται, δεν θα νιώθετε καλά. Όταν νιώθω καλά, δεν κάνω ένα τέτοιο τέντομα, σαν να ψηλώνω και λίγο. Το αντίθετο λοιπόν δεν θα μας βοηθήσει η κακή στάση σώματος. Χαλαρώνω. Αφήνω τους ώμους κάτω. Στρέφω την προσοχή προς τα μέσα. Παρατηρώ. Δεν είναι αξιολογώ εκείνη την ώρα. Λέω, δύσκολη μέρα. Κάθομαι όμως έτσι, περιμένω. Αδειάζω το μυαλό από τη φλιαρία. Προσέξτε, γιατί το έχω εισαγωγικά. Ξέρουμε πια από τους νευροεπιστήμονες ότι στο αριστερό ημισφαίριο, που εδώ είναι και η λογική μας σκέψη, αυτή που λέει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή πώς φαίνομαι, πώς είμαι, θα είναι σωστά τα μαλλιά μου, αναρωτιέμαι, έχω ένα τσουλούφι εδώ, θα ήθελα να είμαι σε καλύτερη θέση, δεν ξέρω πώς με κάνει η κάμερα. Επειδή συνέχεια σκεφτόμαστε, έτσι, επίσης αυτό το αριστερό ημισφαίριο είναι και η στρατηγική μας, το πλάνο μας, το σχέδιό μας, πού θα πάμε μετά, θα βρέχει όταν βγω έξω. Αυτό μιλάει συνέχεια. Το λένε λοιπόν η φλιαρία του αριστερού ημισφαιρίου, στο οποίο εμείς πρέπει να το μάθουμε να ηρεμεί. Και λες, μισό λεπτό, αναπνοή. Δείχνω περιέργεια για αυτό που συμβαίνει μέσα μου, γιατί πρέπει να ξέρω. Στη διατροφή, και σας ενημερώνω ότι μετά από αυτό θα έρθει ο κύριος Μανές και θα σας πει καταπληκτικά πράγματα, καθόμαστε για να φάμε. Στο πόδι γενικά δεν είναι καλές οι δουλειές, το έχετε παρατηρήσει, δουλειά του ποδαριού. Έτσι, λοιπόν, κάθομαι για να φάω. Χαλαρώνω, κάνω αργές κινήσεις. Η γρήγορη κατάποση δεν βοηθάει, δεν προλαβαίνει ο εγκέφαλος να πει «Φάγαμε», μένει με την ερώτηση. Παρατηρώ τη γεύση, την υφή της τροφής. Αν αφιερώσετε δευτερόλεπτα σε αυτό που τρώμε, θα δείτε πόσο διαφορετικά θα το νιώσετε. Τι είναι αυτό το δροσερό ποτήρι, αυτή η τραγανή γεύση, αυτό ο ήχος που ακούω καθώς ρουφάω τη σούπα μου. Έτσι, πώς νιώθω καθώς κατεβαίνει. Είναι πολύ ωραία η διαδικασία του φαγητού, αν τις αφιερώσουμε δευτερόλεπτα. Παρατηρώ και τις σκέψεις, όσο μπορείτε εννοείται στο τραπέζι, μη λύσετε εκείνη την ώρα τα προβλήματα της ημέρας. Δεν ρωτάμε στο τραπέζι, ας πούμε, τα παιδιά πώς γράψανε στο διαγώνισμα. Δεν θα συζητήσουμε πόσο ακριβώς είναι ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται. Μετά το φαγητό μπορούμε. Παρατηρούμε τις σκέψεις, παρατηρούμε πώς νιώθει το σώμα, πολύ ήρεμα, μιλάμε για λεπτά, έτσι. Και όσο μπορούμε κάνουμε τη διαδικασία του φαγητού όμορφη, δηλαδή θέλουμε να φέρουμε την αισθητική και σε αυτό, στο φαγητό μας. Αισθητική δεν σημαίνει το πιο ακριβό σερβίτσιο, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει να μην είναι τόσο πρόχειρο και τόσο γρήγορο, σαν να μην τρέχει και τίποτα. Είναι ωραία διαδικασία το φαγητό και η διαδικασία του να τρεφόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα περάσουμε στον κύριο Μανέα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ προσωπικά για την πρόσκληση, τον κύριο Δήμαρχο, όλους εσάς, τον εξότιμο συνάδελφο Γιάννη Σουπιό. Πραγματικά χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μπορούμε να ταξιδεύουμε.
ταξιδέψουμε και σε όλη την Ελλάδα και όπου μας καλούν με την κυρία Σκηνά για να μεταφέρουμε αυτά που έχουμε να πούμε. Λοιπόν, φιλοσοφία της πείνας. Η φύση λέει για να εξαναγκάσει τον άνθρωπο να φάει ώστε να επιβιώσει, του έδωσε την όρεξη για να τον προκαλέσει. Και για να τον ανταμείψει, του έδωσε την απόλαυση. Είναι ακριβώς ότι ισχύει και για την τεκνοποίηση. Μας δίνει την απόλαυση και μετά τα προβλήματα για όσους έχουν παιδιά. Φιλοσοφία της γεύσης. Κύριε Τσουπιέ, να είστε λιγότερο ορμητικός με τις παρομοίσεις. Λοιπόν, φιλοσοφία της γεύσης. Τα ζώα τρέφονται και ο άνθρωπος τρώει. Μόνο ο άνθρωπος με αίσθηση και παιδεία αντιλαμβάνεται το φαγητό. Η μοίρα των ανθρώπων εξαρτάται από τον τρόπο που τρέφονται. Στο τραπέζι ο άνθρωπος σπάνιοι βαριέται μέσα στην πρώτη ώρα. Ο κύριος βουλευτής είναι ακόμα εδώ. Κρίμα. Θα συμμετείχει στην κουβέντα. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα έλεγε ο Μπριγιά Σαβαρέν, ο γνωστός που έφτιαξε και τα μπισκότα τα Σαβαγιάρ το 1827. Όταν λοιπόν εμείς το πιο γνωστό μας φαγητό ήταν το κλέφτικο, έτσι, κάρβουν αρνί, κάρβουν από πάνω χώμα για να μην μας βρούνε οι Τούρκοι, αυτοί είχαν, αυτοί τύπος είχε γράψει ένα βιβλίο 800 σελίδες για τη γαστρονομία ως καλή τέχνη. Και θα δούμε σε λίγο πώς η τροφή μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τη σημερινή μας κατάσταση. Μηχανισμοί πείνας και κορεσμού. Στο σώμα υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί οι οποίοι κηρύσσουν την έναρξη για την αναζήτηση λήψης τροφής, αλλά και πολύ περισσότεροι οι οποίοι στέλνουν το μήνυμα για τη διαδικασία τερματισμού. Ο πιο γνωστός τρόπος που γνωρίζουμε για να ότι έχουμε χορτάσει, ποιος είναι? Δεν μπορώ να φάω, αλλά γέμισε το στομάχι. Υπάρχουν όμως καμία κοσαριά ακόμα και ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα είναι πολλές φορές καθόμαστε στο τραπέζι, τρώμε στο δεκάλεπτο, σηκωνόμαστε, πάμε στην κατσαρόλα. Γεμίζουμε πάλι το πιάτο μας, αλλά από τη στιγμή που είμαι καθιστός και σηκώνομαι, περνώντας το φαγητό από τον ισοφάγο πιο κάτω, εδώ ακριβώς υπάρχει ένας νευροδιαβαστής κορεσμού, ο οποίος στέλνει το μήνυμα ότι έχω χορτάσει. Ή ας πούμε ότι μπορεί να το καταλάβουμε και μια φορά διακόψουμε το φαγητό, μας μιλήσει κάποιος στο τηλέφωνο, σηκωθούμε και μετά βλέπουμε ότι δεν πεινάμε. Φυσικά το τρώμε γιατί το έχουμε σερβίρει, έτσι. Αλλά είναι γι' αυτό ένας τρόπος. Μηχανισμοί του εγκεφάλου. Υπάρχουν σε διάφορα σημεία του σώματος λοιπόν για την αίσθηση του κορεσμού, αίμα, στομάχι, έντρα, λιποκύτταρα, όμως ο εγκέφαλος είναι αυτός ο οποίος, θα το δούμε και εδώ, αυτός αποφασίζει τελικά για το αν έχουμε χορτάσει. Στο ζωικό βασίλειο, μηχανισμοί πείνας και κορεσμού υπάρχουν σε όλα τα πλάσματα και ανεξάρτητα την ποσότητα τροφής που μπορεί να έχουν στη διάθεσή τους, όταν νιώσουν ότι φάγανε αρκετά, σταματάνε. Αν υπάρχουν παχύσαρκα ζώα, η απάντηση είναι όχι, διότι οι μηχανισμοί πείνας και κορεσμού σπάνια οδηγούν ζώα σε εμφάνιση παχυσαρκίας. Ακόμα και ο ελέφαντας και ο υποπόταμος τρώει, διότι θα υπάρξουν και μέρες που μπορεί να μην υπάρχει τροφή, προστατεύει το λίπος από το κρύο και κάτι θα εξυπηρετήσει. Τι γίνεται όμως με το ανθρώπινο είδος? Οι άνθρωποι έχουν ίδιους μηχανισμούς πείνας και κορεσμού, αλλά τελικά ο άνθρωπος κάνει δίαιτα, δυνατίζει, ξαναπαχαίνει. Τελικά παχαίνει όλο και περισσότερο. Η πιο παλιά θα δημόσιασε τη Σπεράτζα Βρανά. Είχε γράψει στην αυτοβιογραφία της ένα κεφάλαιο που έλεγε πώς πάχει να κάνοντας δίαιτες. Άντε λοιπόν, τώρα να δούμε όταν το σώμα είναι χορτάτο, αλλά εσείς βλέπετε από εκεί, πίστε. Ναι, ναι. Σίγουρα. Ναι. Γιατί είναι η κολόνα εδώ τη γνώσου και κάτι. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν ποιος ευθύνεται. Είναι το τέρας της βουλιμίας, το οποίο θα δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Εσείς στη γαλαρία εκεί ελάτε πιο κοντά. Κάνετε φασαρία, μιλάτε. Ελάτε. Ελάτε. Σας βλέπω όλους. Ελάτε, δεν έχει ιδέα, έχει εδώ θέσεις. Ελάτε. Σας άρεσε εκεί που είσαστε 4 άτομα όρθιοι. Ελάτε. Πιο μπροστά. Λοιπόν, ελάτε να παρακολουθείτε. Λοιπόν, αίτια παχυσαρκίας. Λοιπόν, σίγουρα περιβαλλοντικά αίτια. Καθιστική ζωή, πολύ ωραία εργασία, δυτικοποιημένος τρόπος ζωής. Οι γλυκοτοξίνες σε αυθονία είναι ουσίες οι οποίες υπάρχουν στα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα. Είναι τροφές οι οποίες ονομάζονται και ως ενδοκρινικοί διαταράκτες. Καταστρέφουν λοιπόν την καλή λειτουργία των ορμονών. Υπάρχουν κυρίως στα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα. Για παράδειγμα, μία μπανάνα έχει, ας πούμε, 5 μονάδες γλυκοτοξινών, ενώ μία μερίδα τηγανιτές πατάτες, ξέρω εγώ, σε ένα ταχυφαγείο μπορεί να έχει και 2.000 μονάδες, με όριο ασφαλείας περίπου το 400. Ή, ας πούμε, ένα καλαμάκι σουβλάκι που τρώμε και είναι καμένο στα κάρβουνα, μπορεί να φτάσει και τις 1.000 μονάδες. Αυτές, λοιπόν, οι ουσίες περνούν μετά μέσα στο σώμα και αρχίζουν
και καταστρέφουν διάφορα σημαντικά συστήματα όπως ο θηροειδής αδένας, τα κορίτσια έχουν πολυκυστικές οθήκες, οι γυναίκες άλλες, και άλλες διαταραχές. Κοινωνικά γεύματα. Στην Ελλάδα 364 μέρες το χρόνο έχουμε και κάποιο λόγο για να γιορτάσουμε. Το έντονο στρες και η αλλαγή της εντερικής φλωρίδας. Εδώ λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο αξίζει τον κόπο να το σχολιάσουμε. Να πω όμως δύο λόγια για το στρες. Θα έχετε ακούσει τη φράση που λέει κάποιος τα έκανε πάνω του από το φόβο του. Έτσι δημιουργήθηκε μια πολύ έντονη δύσκολη συνθήκη. Παράθυνε στον οργανισμό δύο βασικές ορμόνες, η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη, οι οποίες προκειμένου να βοηθήσουν το σώμα να παλέψει, να τρέξει ή να φύγει, απενεργοποιούν το πεπτικό σύστημα, τα ένζημα στο στομάχι, με συνέπεια να γίνει μια αυτοπροκαλούμενη διάρρεια. Με τον ίδιο τρόπο, ίσως όχι επειδή ξέρω εγώ, μπορεί να μας κυνηγάει ένα άγριο σκυλί ή κάποιος να μας επιτίθεται, όταν λειτουργώ υπό συνθήκες στρες, δηλαδή στη δουλειά μου, διαβάζω email, απαντάω τηλέφωνα, κάποιος με κυνηγάει μια προθεσμία, οτιδήποτε, το σώμα απενεργοποιεί τα ένζημα, διότι αισθάνεται ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Και γι' αυτό πολύ συχνά μετά από ένα γεύμα μπορεί να νιώσουμε και μια έντονη δυσφορία και ένα φούσκωμα. Πάμε να δούμε όμως και λίγο την εντερική χλωρίδα. Ο ρόλος του πεπτικού συστήματος, το έντερό μας δηλαδή, το στομάχι και το έντερο, έχει να κάνει με την σωστή ανάπτυξη του οργανισμού, σωστή λειτουργία νοσοποιητικού συστήματος και πρόληψη νοσημάτων. Μην ξεχνάτε ότι το πεπτικό μας σύστημα, το οποίο ξεκινάει από το στόμα και τη μύτη μέχρι την τελευταία σκηνή στην τουαλέτα, από εκεί περνάνε όλοι οι ιοί. Θα περάσουν από το στόμα, από τη μύτη και τα πρώτα. Πώς να το εξηγήσω. Το πεπτικό μας σύστημα, δηλαδή τα βακτήρια που πάνε στον οργανισμό μας, είναι τα πρώτα που έρχονται σε επαφή με κάποιον ιό και δίνουν μήνυμα προς τα τάφλεμφο κύτταρα, τα αντισώματά μας να το αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, άρα προφυλάσσεται ο οργανισμός από παθογόνα μικρόβια, αποφεύγεται η άσκοπη και επιβλαβής για τον οργανισμό αντίδραση απέναντι στα μικρόβια που αποτελούν τη φυσιολογική εντερική χλωρίδα. Αποφεύγεται η άσκοπη και επιβλαβής για τον οργανισμό αντίδραση απέναντι στα αντιγόνα του εντερικού σωλήνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τρώμε, ξέρω εγώ, έχουμε ακούσει πολλές φορές για τις ανεξίες, το γάλα, στη γλουτένη. Δηλαδή, όλες οι τροφές έχουν κάποιες πρωτεΐνες, οι οποίες, αν έρθουν σε επαφή με τον οργανισμό, τα μικρόβια αναγνωρίζουν ότι αυτά είναι φίλοι μας, δεν τα πειράζουμε, άρα δεν οδηγούμαστε σε μια αλλεργική αντίδραση και να πάμε στο νοσοκομείο. Η ανατροπή λοιπόν αυτής της ισορροπίας μπορεί να έχει διάφορες καταστάσεις. Προσέξτε τώρα κάτι σημαντικό. Το 80% του νοσοποιητικού μας συστήματος βρίσκεται στο πεπτικό. 103 εκατομμύρια μικρόβια, 2 κιλά από το βάρος του σώματός μας, είναι τα μικρόβια που έχουμε στο σώμα μας. Η ιατρική αναγνωρίζει πια τη μικροβιακή χλωρίδα σαν ένα καινούριο όργανο. Και θα δούμε ότι και πάρα πολλές θεραπείες έχουν να κάνουν, όπως τα αυτοάνωσα νοσήματα, ξεκινάνε από τη θεραπεία της εντερικής χλωρίδας. 80% των νευροδιαβιβαστών παράγονται στο πεπτικό σύστημα. Σερωτονίνη, ντοπαμίνη, μελατονίνη. Έχουμε κάποιον ψυχολόγο εδώ? Λοιπόν, εκτός από την κυρία Σκηνά. Λοιπόν, ορίστε. Ναι. Και ο κύριος Τσεντσέρης, Ιωάννης. Βέβαια, επειδή είναι μαθητής μου ο Ιωάννης, το ξέρει, δεν πειράζει. Πολλές φορές, αγαπητέ Ιωάννη, όταν έρχονται. Μιχάλη, έρχονται οι ασθενείς στο γραφείο σου και εσύ προσπαθείς να τους κάνεις καλά, αν το πεπτικό του σύστημα δεν δουλεύει σωστά, ούτε ντοπαμίνη, ούτε σερωτονίνη, δηλαδή οι νευροδιαβαστές της καλής διάθεσης, δεν παράγονται. Και φυσικά έχουν και μια προστασία διαπερατώντας από τις δυσανεξίες. Παρεμβάσεις στην υγιή εντερική χλωρίδα, θετικές. Οι ομές τροφές, φρούτα, λαχανικά, το άφθονο νερό. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου θέλω να έχουμε στο μυαλό μας ότι το γονίδιό μας, το DNA μας, είναι ίδιο με αυτό του πρωτόγονου ανθρώπου, εδώ και 3 εκατομμύρια χρόνια. Και όσοι έχετε τύχει να δείτε το Survivor, η φυσική διατροφή του ανθρώπου είναι φρούτα, λαχανικά, ομοί καρποί, αν δεν βρίσκανε και κανένα ζώο, το σφάζανε και το τρώανε. Λοιπόν, άρα τροφές στη φυσική τους μορφή, όσπρια, φύτρα, μουσκεμένη καρμή, καρποί, σύνθετοι υδατάνθρακες, ζυμωμένα γαλακτοκομικά όπως το κεφίρ, το γάλα, το γιαούρτι, το νάτο, βοηθάει πάρα πολύ η κανέλα που εμείς τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, η ρίγανη που εμείς τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, τα φύλλα της ελιάς σε αφέψιμα, ο κουρκουμάς και τρόφιμα πλούσια σε προβιωτικά όπως οι ελιές, τουρσί, το ξύλο λάχανο και τα προβιωτικά. Τι καταστρέφουν την εντερική χλωρίδα? Αντιβιωτικά. Εδώ θα μείνουμε πάρα πολύ σε αυτή τη λέξη, τα αντιβιωτικά. Πότε παίρνουμε αντιβιωτικά?
Όταν είμαστε άρρωστοι, μπράβο, κάνετε μεγάλο λάθος. Λοιπόν, θα το δούμε στην πορεία. Κακή διατροφή, ζάχαρη, φρουκτόζη, συντηρητικά, φάρμακα, φυτοφάρμακα, ιονίζους, ακτινοβολία. Η ακτινοβολία που έχουμε από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, από τις κεραίες των ασύρματων τηλεφώνων και μάλιστα υπάρχει ένα βίντεο που μπορεί να το βρείτε στο YouTube που δείχνουν ένα νερό πηγής πώς είναι η δομή των μορίων του και ένα, αν το ίδιο ποτήρι νερό το βάζουμε δίπλα σε μια πηγή Wi-Fi πώς γίνεται σαν να είναι σαν χιονονυφάδα. Αλλάζει η σύσταση των υγρών και κυρίως και των δικών μας των υγρών. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, επιβάρυνση με βαρέα μέταλλα, ενδοκρινική διαταράκτες, γλυκοτοξίνες, εντομοκτόνα. Λοιπόν, να μια πληροφορία που προκαλεί ανησυχία. Τι βλέπετε εδώ πέρα, βλέπουμε κάποια αρτοσκευάσματα. Έχω βάλει και την εταιρεία, διότι πρέπει να επιβεβαιώνω και αυτό που λέμε. Λοιπόν, η εταιρεία είναι Ελλάδη. Λοιπόν, τι είπατε. Κρενταφά, πολύ ωραία. Λέει νόστιμο και τρυφερό, το βλέπετε. Έχει κάτι ψηλά γράμματα τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέει, χάρη στην ειδική εκτροφή του με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, φυτικές τροφές πλούσιες σε ωμέγα 3. Τι σημαίνει φυτικές τροφές πλούσιες σε ωμέγα 3? Ο λόγος που τρώμε ψάρια είναι για να πάρουμε τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι βασικό στατικό της κυταρικής δομής. Η κυταρική δομή αποτελείται από ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, ωμέγα 6 και κορεσμένα λιπαρά. Όταν έχουν λοιπόν μια υγιή κυταρική δομή, αυτό είναι κύτταρο, τα θρεπτικά συστατικά μπαίνουν πάρα πολύ ωραία μέσα στο κύτταρο και αποβάλλονται τα απόβλητα. Και αυτό μας διατηρεί υγιείς. Οι άνθρωποι που ζούσαν, ξέρω εγώ, εδώ στα βουνά της Πίνδου, τρώγανε ψάρια. Πού να τα βρουν? Δεν υπήρχε και ο μπακαλιάρος αυτός ο παστός. Είχαν θέματα με τα αγγεία τους, είχαν καρδιογέγκα? Όχι. Γιατί τα ζώα που τρώγανε το χορτάρι είχε ωμέγα 3 και παίρναγε στο κρέας, άρα δεν είχαν ανάγκη από ωμέγα 3. Σήμερα λοιπόν που τα ζώα μεγαλώνουν σε μεγάλες φάρμες με έτοιμες ζωοτροφές, καλαμπόκι, ξέρω εγώ, σόγια και οτιδήποτε άλλο, δεν έχουν ωμέγα 3. Οπότε υποχρεωνόμαστε εμείς να τρώμε πολύ συχνά ψάρια. Δεν μας χαλάει, είναι ωραία τροφή, αλλά υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων που δεν τρώει. Και μερίδα ανθρώπων που δεν τρώει ψάρια πρέπει να παίρνει ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Λοιπόν, θα προχωρήσω όμως να δούμε ακόμα πιο ψηλά γράμματα. Και τι λέει κάπου εκεί? Λέει πάχυνση χωρίς αντιβιωτικά. Τι λέει αυτή η πληροφορία? Διότι αυτά τα ζώα μεγαλώνουν χωρίς αντιβιωτικά. Γιατί? Λοιπόν, τα ζώα λοιπόν, και ειδικά της μαζικής εκτροφής, και πριν από τρεις μέρες έμαθα και μια είδηση ότι στην Κίνα υπήρχε μια επιδημία πανόλη στα χοιρινά και ακρίβηνε το χοιρινό κρέας, άρα και όσοι τρώνε το σουβλάκι θα το τρώνε λίγο πιο ακριβό τώρα, διότι αυξήθηκε η ζήτηση του χοιρινού κρέατος. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή τα ζώα λοιπόν ζουν σε συνθήκες εγκλεισμού, κάποια πεθαίνουν και μαζί, ζουν και μέσα στις ακαθαρσίες τους, τους δίνουν πάρα πολλά αντιβιωτικά προκειμένου να μην έχουν ασθένειες. Οι Κινέζοι μάλλον στέλνουν τα αντιβιωτικά, είναι πολλά και γι' αυτό πέρασε η πανόλη. Τι άλλο συμβαίνει όμως? Είδανε ότι αν δύο μήνες πριν τη σφαγή ενός. Παρακαλώ. Λοιπόν, είδανε ότι αν δύο μήνες πριν τη σφαγή ενός ζώου του δώσουν αντιβιωτικά, τα αντιβιωτικά που καταστρέφουν την εντερική χλωρίδα, και γι' αυτό θα έχετε ακούσει όταν παίρνουμε αντιβιώσεις πρέπει να πάρουμε και κάποια προβιωτικά. Επειδή καταστρέφουν την εντερική χλωρίδα, της οποίας ο ρόλος είναι να μεταβολίζει τις τροφές, η τροφή που τρώγανε άρχισε να γίνεται λίπος. Άρχισαν να παχαίνουν πολύ γρήγορα. Λέει λοιπόν εδώ πάχυνση χωρίς αντιβιωτικά. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Και τι έγινε που πήρε αντιβιωτικά? Τα αντιβιωτικά λοιπόν μέσω της τροφής του κρέατος, τα απλά σουβλάκια που τρώμε κάθε μέρα, τα λαντικά, τις πίτσες, περνάνε στην εντερική μας χλωρίδα, την καταστρέφουν, με συνέπεια να επηρεάζεται ο μεταβολισμός, η διάθεσή μας, έτσι, όλοι οι νευροδιαβιβαστές, όλο μας το ανοσοποιητικό σύστημα. Και αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Έτσι, εσείς όσοι έχετε εδώ πέρα βέβαια γνωστούς με ζώα ελευθέρας βοσκής, είσαστε μια χαρά. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι που τρέφονται με το σουβλάκι, ξέρω εγώ, νευρό και πίτσα κάθε μέρα και ζαμπονοτυρόπιτα και λουκάνικο, μην παρατηρείτε που τα αυτοάνωσα νοσήματα και όλα τα πεπτικά θέματα έχουν αυξηθεί 700% τα τελευταία 30 χρόνια. Έτσι. Και τα ψάρια δεν τα. Και τα ψάρια που μπορεί να τη βιώσει φυσικά. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα ωραίο ερώτημα. Η διατροφή ενός λαού, γι' αυτό ήθελα και τον κύριο βουλευτή εδώ, μπορεί να επηρεάσει την οικονομία και την ευημερία? Έχω πάρει σαν δείγμα τρεις χώρες, Γερμανία, Ιαπωνία και Ελβετία, γιατί η Γερμανία ξέρουμε ότι διοικεί τον κόσμο. Η Ιαπωνία είναι η πιο ανεπτυγμένη τεχνολογικά χώρα και η Ελβετία είναι αυτή που όλοι αυτοί βάζουν τα λεφτά τους. Εκεί. Λοιπόν.
Το ελβετικό μούσλι και τα δημητριακά. Λοιπόν, το μούσλι τι είναι? Είναι ένα μείγμα από διάφορα δημητριακά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, που το βάζουμε σε γάλα, γιαούρτι. Και κύριε Ιωάννη, το συστήνουμε πολύ συχνά και στις διατροφές μας. Έτσι, πολύ ωραία. Οι αρχαίοι Έλληνες όμως μουσκεύαν από το βράδυ κριθάρι, αμύγδαλα, καρύδια, σταφίδες. Το πρωί βάζανε κατσικίσιο γάλα και το λέγανε μούσκι. Τους δώσαμε λοιπόν τα φώτα για να μας αλλάξουν τα φώτα. Στην Ιαπωνία λοιπόν ποια είναι η βασική τους διατροφή? Ψάρια ομά, έτσι, φρούτα, λαχανικά, το σούσι. Λοιπόν, και εκεί οι άνθρωποι φτάνουν να πεθάνουν 110, 115 χρονών και λέει πέθανε νέος. Εδώ δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο, για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά της ιστορίας, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ τα παιδιά να πεθαίνουν νωρίτερα από τους γονείς τους και δυστυχώς και τα εγγόνια πια νωρίτερα από τους παππούδες τους. Λοιπόν, δεν είναι απλά τα πράγματα. Οι πιο παλιοί θα θυμόσαστε ότι στη δεκαετία του 70, επί Χούντας, δηλαδή, ένας νομοθέτης είπε ότι όλα τα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, τα μεγάλα, θα πρέπει να τρώνε μόνο ψωμί χωριάτικο, το τύπου 70%. Τι σημαίνει αυτό όμως? Το άλλο 30% τι ήτανε? Οι συνέπειες ήταν κατά 30% μειωμένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και κυρίως βιταμινών του συμπλέγματος B, που έχουν άμεση σχέση με την άριστη εγκεφαλική λειτουργία. Από τη δεκαετία του 70 και μετά, που εγώ είμαι παιδί της δεκαετίας του 70, γιατί έρχεται το 1968, οι γενιές όλες αυτές μεγαλώνουν με 30% μειωμένες πνευματικές ικανότητες. Λοιπόν, άρα μην απορείτε που η κατάστασή μας, η πολιτική, είναι εδώ που είναι. Και μάλιστα εμείς όχι το χωριάτικο, πλέον το άσπρο, το τελείως, το deep, γιατί με έλλειψη σε τρεπτικά αστερικά. Το τι έχουμε επιβιώσει ως έθνος, δεν ξέρω που μπορεί να οφείλεται. Λοιπόν, το γερμανικό πολύσπορο θαύμα. Δίνετε το Λυκυσάλης, κύριε Ιωάννη, στα μόνο, λοιπόν. Οι Γερμανοί τι κάνανε, λοιπόν? Ενώ και οι δύο χώρες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βγήκανε στατιστικά με τις ίδιες απώλειες, έτσι, εμείς αυτοί και οι Ρώσοι, όταν λοιπόν εμείς βγάζαμε από το ψωμί τα βασικά του στατικά, αυτοί βάζανε. Και τι βάζανε? Κάνανε ένα ψωμί που είχε κριθάρι, σίκαλι, βρώμη, είχε και ξηρούς καρπούς μέσα. Το μόνο πράγμα που δεν έχει αυτή η τροφή είναι η βιταμίνη C. Έτσι, δεν απορούμε λοιπόν γιατί αναπτύχθηκαν αυτοί και εμείς όχι ακόμα. Λοιπόν, ο νόμος δεν ίσχυσε στην Κρήτη, έτσι, όπου βλέπουμε τον περίφημο κρίθινο ντάκο ολικής άρνησης, όπου θα δείτε ότι είναι μια τροφή η οποία έχει κριθάρι ολικής άρνησης, έχει ντομάτα, έχει φέτα, έχει ελιά, έχει ελαιόλαδο, έχει ρίγανη. Σχεδόν έχει όλα τα καλά τρόφιμα που υπάρχουν πάνω σε αυτό το πλανήτη. Για να δούμε όμως λίγο και το αμερικάνικο πρωινό, θα δούμε ότι βλέπουμε πάνω αριστερά αυγά με μπέικον και λουκάνικα, πάνω δεξιά βλέπουμε πάλι αυγά με λουκάνικα, κάτω αριστερά είναι το αγγλικό που έχει και φασόλια κονσέρβα, κάτω δεξιά έχει τα ντόμινος με το γάλα και την μαργαρίνη. Έρχεται λοιπόν κάποιος και μας λέει, και δυστυχώς είναι από τα θέματα που αντιμετωπίζουμε με τον κύριο Σπιώδη. Κύριο Σπιώδη, δεν θέλω να μιλάτε με την κυρία Σκηνά. Σας παρακολουθώ. Όχι. Μετά, στο τέλος της εμπορίας. Λοιπόν, γιατί οι ιδιωτικοί σπίτι έρχονται οι πελάτες σε εσάς και σας λένε θέλω να κάνω τη δίαιτα σαλάτα ψάρι, σαλάτα μπιφτέκι, σαλάτα κοτόπουλο. Και πρέπει να έχετε και τις απαντήσεις. Τις ξέρετε βέβαια, αλλά θα τις... Λοιπόν, στην αμερικάνικη διατροφή λοιπόν, που ήρθε κάποιος και είπε όχι λέει πρωτεΐνη με υδατάνθρακα, άμα από το τηγανιτό αυγό, δηλαδή βγάλεις το ψωμί, θα κάνεις καλό. Άμα την πατάτα βγάλεις το λουκάνικο, θα κάνεις καλό. Αλλά αν από τον ντόνατ βγάλεις το γάλα, θα κάνεις καλό. Στη Μεσογειακή κριτική διατροφή, τι θα βγάλεις? Τίποτα. Τίποτα. Η απάντηση λοιπόν απέναντι σε αυτές όλες τις προτινικές δίαιτες που πάρα πολλοί κόσμος τώρα είναι έτοιμος να ξεκινήσει να τις κάνει είναι ότι το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει θα είναι μεγάλη έλλειψη θρεπτικών συστατικών και θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Ας δούμε λοιπόν μερικές τεχνικές. Είπαμε λοιπόν ότι όλα αυτά οφείλονται και καθορίζονται από τον εγκέφαλο και εδώ λοιπόν, χωρίς να τα αναλύσω, βλέπουμε πόσοι νευροδιαβιβαστές υπάρχουν οι οποίοι δίνουν την λήξη της πείνας.
Οι ανιχνευτές λοιπόν κορισμούν στον εγκέφαλο σερωτονίνη, ενδορφίνες, ντοπαμίνη, ηλεπτίνη και θα τις δούμε μία-μία. Λοιπόν, κύριε Σουπιά, όταν ήρθατε εσείς γιατί έχουμε και περίπου 10 χρόνια διαφορά, λοιπόν, μάθανε την λεγόμενη διατροφική πυραμίδα. Όταν ήρθατε εσείς, άρχισε να διδάσκεται που η βάση της διατροφής λέει ότι είναι τα δημητριακά. Αυτό το USD όμως, προσέξτε λίγο μια πονηρή λεπτομέρεια, δεν είναι το Αμερικάνικο Υπουργείο Τροφίμων, είναι το Αμερικάνικο Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο ενώ ήθελε να πουλήσει τα δικά τους τα δημητριακά, θα δούμε ότι υπάρχουν και κάτι πονηρά, όπως και ένα ντόνατς, υπάρχει και ένα κέικ, όλα αυτά είναι στη βάση της διατροφής. Αυτό διδάχτηκε και νομίζω ότι διδάσκεται ακόμα και σε πάρα πολλά σχολεία, όπου μετά από 16 χρόνια καθυστέρηση, το Harvard, το πιο σημαντικό πανεπιστήμιο που χορηγείται και από το Αμερικάνικο Υπουργείο Υγείας, έκανε 16 χρόνια να απαντήσει στο Harvard, να τους πει, παιδιά, αυτό που λέγατε μέχρι τώρα δεν ισχύει, διότι η βάση της σωστής της υγείας είναι η καθημερινή άσκηση, ένα καλό σωματικό βάρος. Κάτω δεξιά βλέπουμε ένα πιάτο που έχει ένα πιάτο σολομό, λίγο ρύζι και λίγα φασολάκια, μία τριάδα δηλαδή, τα δημητριακά ολικής άδεσης, το ελαιόλαδο, τα φρέσκα λαχανικά, από πάνω οι καρποί, τα ψάρια. Αριστερά βλέπουμε και ένα συμπλήρωμα πολυβιταμίνης με μία βιταμίνη D, διότι πραγματικά η βιταμίνη D είναι μία από τις πιο σημαντικές βιταμίνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για το νοσοποιητικό σύστημα. Αν είσαστε εδώ πέρα, οποιοδήποτε κάνει μία εξέταση βιταμίνης D και έχει πάνω από 15, εγώ του πληρώνω την εξέταση, ενώ πρέπει να έχουμε πάνω από 30 με 35. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή όλα τα αυτοάνωσα νοσήματα συνδέονται με τη βιταμίνη D, δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος που να έχει σκρίνεις κατά πλάκας, να έχει αρθρίτιδα, να έχει οτιδήποτε και να έχει κατά επίπεδα βιταμίνης D. Κανένας. Ποτέ. Άνθρωποι όμως που έχουν υψηλή βιταμίνη D, είναι πολύ πιο δύσκολο να νοσήσουν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή η βιταμίνη D είναι μια ουσία η οποία σχηματίζεται από τον ήλιο σε γυμνό δέρμα, όταν κάνω ηλιοθεραπεία με το μαγιό μου 11 με 1, εγώ δεν κάνω κάθε μέρα έτσι ηλιοθεραπεία 11 με 1, υποθέτω αρκετοί και από εσάς. Κάθε μέρα λοιπόν που δεν μας βλέπει ο ήλιος με το μαγιό μας 11 με 1, και επειδή είναι και μια βιταμίνη η οποία φτιάχνεται πάνω στο δέρμα, ένα έλαιο, πρέπει και μετά να μην κάνω μπάνιο για να την ξεπλύνω, θα πρέπει να παίρνετε βιταμίνη D από τα παιδιά που γεννιούνται, τα νεογέννητα, μέχρι οποιονδήποτε. Στις βόρειες χώρες λοιπόν, που σκανδιναβικές χώρες, με το που γεννιούνται τα παιδιά, τους δίνουν δύο πράγματα. Βιταμίνη D σε σταγόνες μαζί με προβιωτικά για να ξαναφτιάξουν το νοσοποιητικό του σύστημα. Και ιδιαίτερα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί με κεσαρική, το νοσοποιητικό του σύστημα θα φτάσει να είναι μετά από 3 χρόνια με ένα τρίχρονο παιδί, με την προϋπόθεση ότι στο περιβάλλον υπάρχουν ζώα. Έτσι. Λοιπόν, ο προάγγελος μιας ανακάλυψης. Αυτή η τριάδα λοιπόν, το 2009, έβγαλε το βιβλίο μου «Διατροφική νοημοσύνη». Δυστυχώς για εσάς, για όποιον ενδιαφέρεται, έχει εξαντληθεί, θα ξαναβγεί σε κάνα μήνα, δύο. Και η δημιουργία λοιπόν της σερωτονίνης στον εγκέφαλο στέλνει 3 μηνύματα. Είμαι καλά, έχω τον έλεγχο και είμαι χορτάτος. Αυτά τα 3 πράγματα. Είναι λίγο ξηρή ατμόσφαιρα, δεν ξέρω. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να φτιάχνουμε σερωτονίνη πριν πάρουμε λαντός, πρόζακ, σεροξάτ, σεροπράμ, για πες Μιχάλη, άλλο φάρμακο που έχει σερωτονίνη. Προζάκ. Προζάκ. Λοιπόν, για να φτιάξει λοιπόν κάποιο σερωτονίνη πρέπει να καταναλώσει 3 πράγματα. Πρωτεΐνη, δημητριακά ολικής άλυσης και φρούτα. Τι πιο απλό να κάνουμε λοιπόν? Να μάθουμε να κάνουμε τις τριάδες των γευμάτων. Όλοι έχετε πάρει, ελπίζω να έφτασαν τα βιβλία, αυτά τα σχηματάκια, τα οποία λένε ότι αν στο πρωινό φάω φρούτο, γαλακτοκομικά και δημητριακά, μπορώ να φτιάξω σερωτονίνη. Αν στο μεσημεριανό φάω σαλάτα με μία πρωτεΐνη και δημητριακά, φτιάχνω σερωτονίνη, το ίδιο και στο βραδινό. Το 2011 το Αμερικάνικο Υπουργείο Γεωργίας, πάλι παρεξηγημένο, μας έδωσε το πιάτο της διατροφής, όπου είπε ότι πρέπει να τρώμε γενικά δημητριακά, πρωτεΐνες, λαχανικά και φρούτα και γαλακτοκομικά. Εγώ πάλι δεν το κατάλαβα. Το Harvard δεν άρχισε να απαντήσει και είπε: κύριοι, πάλι μας λέτε ανοησίες, διότι θέλουμε υγιεινές πρωτεΐνες, ολικής άλυσης δημητριακά, αρκετά λαχανικά, φρέσκα φρούτα, υγιεινά λάδια. Γιατί αν πάω πίσω και το Harburger έχει πρωτεΐνη, ψωμάκι άσπρο,
Έχει μια φέτα μαρούλι, έχει και μια φέτα τυρί να το κάνουμε τσίσμπεργκερ. Το ότι θα πιω και ένα ψυκτικό δεν το κάνει υγιεινό τρόφιμο. Πάμε λοιπόν να δούμε μια μεθοδολογία αλλαγής. Τον Οκτώβριο λοιπόν του 2003 που εκδόθηκε το Think Positive που το έχετε και εσείς στα χέρια σας και με βάση τη μεθοδολογία που παράγουν τη σερωτονίνη, εκεί εγώ μίλησα πρώτη φορά για πιάτα. Μίλησα για την τριάδα του πρωινού γεύματος, δηλαδή το πιάτο μας να έχει τρία πράγματα. Ας πούμε γιαούρτι, φρούτα, δημητριακά. Να έχει αυγό, παξιμάδι, ξέρω εγώ και λίγο αγκουράκι. Συνδυασμοί για το πρωινό γεύμα, οτιδήποτε και να συνδυάσω από κάθε στήλη, θα φτιάξω σερωτονίνη. Το ίδιο και το μεσημέρι. Όταν τρώμε κοτόπουλο, ξέρω εγώ, με πατάτες και σαλάτα, κάνουμε σερωτονίνη. Αντίστοιχα όμως μπορώ να φτιάξω και σαν δημητριακό να βάλω φασόλια, μέσα θα βάλω καρότα, σέλινο και θα το συνδυάσω με φέτα, θα φτιάξω σερωτονίνη. Δεν υπάρχει ελληνικό τρόφιμο το οποίο να μην φτιάχνει τριάδα. Δηλαδή, ακόμα και η σπανακόπιτο που έχει σπανάκι, φύλλο, τυρί, είναι μία τριάδα. Συνδυασμοί λοιπόν για μεσημεριανό γεύμα, θα τα βρείτε και ακόμα περισσότερο στο βιβλίο και στο τέλος έχει πολύ μεγάλους πίνακες με αυτούς τους συνδυασμούς. Το ίδιο και για το βραδινό. Και άλλοι συνδυασμοί, θα τα προχωρήσω. Και το μόνο που χρειάζεται μετά είναι ενδιάμεσα των γευμάτων να μπορώ να προλαμβάνω τις υπογλυκαιμίες που παθαίνει το σώμα κάθε 3-4 ώρες και να φάω ένα φρούτο με ένα μικρό σνακ μεταξύ πρωινού μεσημεριανού και αντίστοιχα μεταξύ μεσημεριανού και βραδινού. Και αν έχουμε κάποιο παιδάκι, κάποιο άγιο, κάποιον που αθλείται, να προσθέσω και μία έξτρα μερίδα πρωτεΐνης, γιατί τη χρειάζεται ο οργανισμός για την κυταρική του ανάπτυξη. Και οι αντίστοιχοι συνδυασμοί. Να λοιπόν πώς θα έπρεπε να είναι τα πιάτα μας, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και τα ενδιάμεσα γεύματα. Όταν η κυρία Σκηνά έκανε τη μετάφραση της αγγλικής έκδοσης του Think Positive, αν έχετε γνωστούς στο εξωτερικό, να τους συστήνετε την αγγλική έκδοση, τι μου είπε, εδώ έχω βάλει το βραδινό 10 η ώρα, μου είπε, αν το μεταφράσουμε έτσι θα γελάει ο κόσμος έξω, κανένας δεν τρώει 10 η ώρα, 6 ώρα έχουν φάει όλοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι αν κάποιος φάει το πρωινό του στις 8 η ώρα, περίπου σε 8 ώρες η σερωτονίνη εξαντλείται, που σημαίνει ότι κάπου ενδιάμεσα στο μεσημεριανό γεύμα πρέπει να ξαναφτιάξω μία τριάδα και αντίστοιχα μέχρι το βραδινό. Άρα λοιπόν θα χρειαστώ ένα πρόγευμα γύρω στις 11 και μπορεί να φάμε και πριν τις 10 εμείς. Λοιπόν, άρα αν έχω φάει μεσημεριανό 2 και θα φάω το βραδινό μου στις 10, θα χρειαστώ δύο ενδιάμεσα γεύματα. Ένα στις 5 και ένα στις 8. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Πάμε όμως να δούμε την ελληνική πραγματικότητα. Ο Έλληνας το πρωί κάνει καφέ με τσιγάρο, πρόγευμα θα φάει κρουασάν, στις 2 μία τυρόπιτα, το απόγευμα πάλι καφέ με τσιγάρο και το βράδυ στις 2 πίτσες θα παραγγείλει μία δώρο και ένα ψυχτικό light για τις θερμίδες. Λοιπόν, δυστυχώς όμως είναι αυτή η πραγματικότητα. Εγώ σαν φοιτητής έχω ζήσει έτσι, τα παιδιά μας ζουν έτσι και λυπάμαι που έφυγε ο κύριος βουλευτής. Λοιπόν, αν είχαμε μία κατάσταση τραγική μέχρι τώρα μόνο από το άσπρο ψωμί, πάμε να φτιάξουμε ένα νέο έθνος με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι και ανόητοι και άρρωστοι. Ο Θεός να μας φυλάξει, εκτός αν έρχεστε και παρακολουθείτε αυτά που λέμε. Λοιπόν, εδώ είναι και όλοι οι συνδυασμοί. Το Μάιο του 2010 όλους αυτούς τους συνδυασμούς τους έκανα σε ένα βιβλίο στο ΣΕΦ το παραπέντε και αυτό έχει εξαντληθεί, έχει κυκλοφορήσει περίπου κάπου το Σεπτέμβριο. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν, αρκετά δημητριακά ολικής άλυσης, μουσκεμένους καρπούς και ξέρα φρούτα είναι πολύ πιο εύπεπτοι, μας δίνουν και περισσότερο όγκο και χορταίων, ποικιλία φρέσκων λαχανικών και φρούτων, τουλάχιστον 2 με 3 μερίδες γαλακτοκομικά προϊόντα, καλύτερα όμως σε γιαούρτι, σε τυρί, σε ξινόγαλο, τουλάχιστον 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο, οργάνωση σε τριάδες και διάδες. Σύνθημα λοιπόν, μην ασχολείσαι με το βάρος σου, αλλά ασχολείσαι με το τι τρως. Στο Think Positive θα βρείτε και τη θεωρία του 60% που λέει ότι η σημασία της διατροφής στην επιτυχία για ένα πρωταθλητή εξαρτάται κατά 40% από τη σωστή προπόνηση και 60% για τη διατροφή. Για την επίτευξη και διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους όμως για όλους τους υπόλοιπους εμάς είναι 40% η διατροφή και 60% η καθημερινή η τακτική άσκηση. Δήμητρα, που είσαι? Δήμητρα, που είναι γυμναστής, ξέρει ότι για κάθε μία ώρα που καθόμαστε, οι επιπτώσεις που έχουν οι αρτηρίες μας στο πώς κληρεώνουν είναι σαν να κάνουν ένα τσιγάρο. Έτσι. Κάτι άλλο σημαντικό είναι να δω το αγόρι μας, το οποίο σύντομα θα μπει στην εφηβεία. Επειδή η εφηβεία συνοδεύεται από κυταρική ανάπτυξη, αν αυτή δεν γίνει σε μυϊκή μάζα και οστική μάζα, θα είναι σε λιπόδη μάζα.
Τι σημαίνει αυτό, ότι αν ένας άνθρωπος έχει σε φυσιολογικές τιμές περίπου 10 κιλά λιποκύτταρα, έτσι ακριβώς είναι, ένας έφηβος που δεν γυμνάζεται θα έχει 30 κιλά λιποκύτταρα. Στην πραγματικότητα, όταν τα παιδιά μας δεν γυμνάζονται, τα καταδικάζουμε να είναι αιώνιοι ασθενείς. Προσωπικά πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει τουλάχιστον και κυρίως τα παιδιά να γυμνάζονται, να έχουν μία ώρα συστηματική άσκηση, προγραμματισμένη άσκηση, να μην εξαρτώνται τόσο, ξέρω εγώ, αν είναι δυνατόν για τον καιρό, να αναπτύξουν σωστά μυϊκές ομάδες, αρθρώσεις, κόκαλα. Διαφορετικά, ως ενήλικες θα υποφέρουν πάρα πολύ. Οι περισσότεροι εδώ που είσαστε λίγο μεγαλύτεροι, ξέρετε ότι στη δεκαετία του 60 και του 70 ο πιο τεμπέλης έκανε περίπου ένα μαραθώνιο την εβδομάδα, δηλαδή περίπου 2-3 χιλιόμετρα την ημέρα για να πάει και να έρθει από τη δουλειά του. Σήμερα, αν μετρήσουμε τα βήματά μας, Δήμητρα, σπάνια αυτά κάποιος φτάνει τα 2-3 χιλιάδες βήματα την ημέρα. Ενώ πρέπει να ξεπερνάμε τουλάχιστον τα 10.000 βήματα την ημέρα. Η έννοια λοιπόν λεπτός και υγιής χωρίς άσκηση δεν υπάρχει. Όπως κύριε Σπιέ, όταν έρχονται οι πελάτες σας, λέτε ότι πρέπει να ασκηθείς, διότι δεν πρόκειται να χάσεις βάρος. Αυτή είναι και ένας καλός τρόπος να τους το εξηγήσετε. Να δούμε λοιπόν, μια και μιλήσαμε για διατροφικές διαταραχές, για να αλαφρύνουμε και λίγο το κλίμα, να σας δείξω ένα περιστατικό πώς έχει επιβιώσει από την ανορεξία. Κύριε συνάδελφε. Έτσι λοιπόν, αυτός ο κύριος νίκησε την ανορεξία τρώγοντας. Φυσικά κάνουμε χιούμορ, δεν θεραπεύεται έτσι η ανορεξία. Αν φάω όση σοκολάτα επιθυμώ, είναι βέβαιο ότι θα χάσω την επιθυμία μου για ντόνατς, πατατάκια, πίτσα, πίτες, μπισκότα, κέικ και σοκολάτες. Το βρίσκω πάρα πολύ λογικό, είναι η δικαιολογία που μας λένε οι πελάτησές μας. Θα παραγγείλω άπαχο βραστό κοτόπουλο, αλλά εσύ θέλω να μου φέρετε λαζάνι και σκορδόψωμο κατά λάθος, λέει αυτή η κυρία στο εστιατόριο. Καλώς ήρθατε στην κοινότητα για το αδυνάτισμα. Για να χάσετε 10 γραμμάρια, πατήστε διπλό κλικ στο ποντίκι σας 6 εκατομμύρια φορές. Είναι και αυτή μία μέθοδος. Κάνω προσπάθεια να τρέχω με υγιεινά, ποτέ δεν προσθέτω αλάτι στο παγωτό, τρώω μόνο δεκαφέινη πίτσα, πίνω μπύρα 100% χωρίς λιπαρά, λέει ο κύριος. Έχω μεταλλικά σφραγίσματα στα δόντια μου, τα μαγνητάκια στο ψυγείο μου με έλθουν διαρκώς στην κουζίνα, γι' αυτό και δεν μπορώ να χάσω βάρος. Λοιπόν, το μυστικό της επιτυχίας. Σωστή διατροφή και άσκηση. Διαρκής αναγνώριση των σωματικών αλλαγών. Δεν ασχολούμαστε με τη ζυγαριά. Τρεφόμαστε σωστά και ασκούμαστε για να είμαστε υγιείς. Εμείς, τουλάχιστον και εγώ και ο κύριος Υπιός, δεν θεραπεύουμε μετρήσεις, θεραπεύουμε τον άνθρωπο. Κάθε φορά ο κύριος Υπιός και όποιος άλλος συνάδελφος πηγαίνει να ζητήσει τη βοηθειά του, θα πρέπει να ξέρει ότι η τελευταία μέρα που θα τον δει, σήμερα έχει ο μήνας 13. Λοιπόν, κύριε Υπιός, αν εγώ ερχόμουν στο γραφείο σας ως ασθενής, η τελευταία μέρα που θα έπρεπε να με δείτε θα ήταν 13 Απριλίου του 2021. Χρειάζεται 2 χρόνια να αλλάξει τρόπο σκέψης ο εγκέφαλος. Για να αλλάξει διατροφικές συνήθειες είναι σαν ένα μικρό μεταπτυχιακό. Δεν αλλάζει επειδή χάσαμε 5-10 κιλά σε 6 μήνες, έφυγα. Ο καλύτερος ασθενής είναι αυτός που χρειάζεται το γιατρό του να του επιβεβαιώνει διαρκώς πόσο καλά είναι. Σωστή διαχείριση των τροφών, κατάλληλες μερίδες και συνδυασμοί, ποικιλία και γεύση στη διατροφή, όχι μονοτονία, στόχος η συνολική επίτευξη της υγείας, κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής, πηγαίνουμε με τις εξετάσεις μας, τον γιατρό μας, τον διαιτολόγο μας, να καλύψουμε τις ελλείψεις μας, εμπιστοσύνη εξειδικευμένων θεραπευτών, διότι στην Ελλάδα τη δηλώσει είσαι. Πάρουμε και την ανάσα μας. Έτσι λέει, κι όμως κάθε μέρα παλεύω σκληρά με τη λεμαργία μου, αυτή είναι και η μόνη άσκηση που κάνεις. Λοιπόν, και κλείνοντας θέλω να πω ότι και κύριε Σουκέ και για κάθε άλλο επαγγελματία υγείας, Μιχάλη, τη Δήμητρα, την κυρία Σκηνά, ότι η υγεία θα συνεχίσει να γυρίζει ακόμα και χωρίς εμάς. Το θέμα είναι ότι εμείς οι επαγγελματίες υγείας, αν καταφέρουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας να κάνουμε αυτόν τον κόσμο καλύτερο, τότε θα έχουμε προσφέρει κάτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλει να ρωτήσετε κάτι, νομίζω είμαστε και στην ώρα μας, έτσι. Έχετε πάρει όλοι βιβλίο, καταρχάς. Είναι κάποιος που δεν έχει. Κάνει ένα μικρό πλήσιμο. Όλοι εσείς δεν έχετε. Θα συνοηθείτε με τον κύριο Σουκιώνα. Και μετά κάνετε ερωτήσεις. Να σας ευχαριστήσουμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και εσάς και τους υπόλοιπους ομιλητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Οι ομιλητές μας είναι διαθέσιμοι για απορίες, ερωτήσεις. Και να μην πάμε στις 10 η ώρα, έτσι.
Νωρίτερα ή αργότερα. Όχι, να πάμε νωρίτερα, πριν από τις 10. Ωραία. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας, λοιπόν. Να ξεκινήσω εγώ. Συνήθως εγώ ανοίγω την αυλαία, γι' αυτό το... Mm.